Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7.30 για να σχολιάσουμε την τρέχουσα ποδοσφαιρική επικαιρότητα με το γνωστό πάνελ αλλά και εκλεκτούς καλεσμένους. Καλησπερίζω αρχικά τον Νίκο Αβραμίδη και τον Κωστή Ραυτόπουλο. Παιδιά, καλησπέρα. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Χαίρετε. Χαίρετε. Και ήδη βλέπουμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Μιλτιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πώς άρχοντα, είμαστε? Άρχοντα! Τι κουρεύτηκες, κουρεύτηκες. Μη συντηρώς άρχοντα του Σκότους μόνο. Όχι, όχι. Καπετάνιος Μιλτιάδης εσύ είναι ο Πέρι. Ο Πέρι. Ο Πέρι καπετάνιος, εντάξει. Εγώ είμαι απλός Μούτσος είμαι. Έτσι. όταν είναι καπετάνιος ο Περικλής, όλοι οι άλλοι Μούτσοι είμαστε. Λοιπόν, κύριοι καλησπέρα. Όπως καταλάβατε και από την παρουσία του Μιλτιάδη, ο οποίος κοσμεί την εκπομπή μας σήμερα, θα μιλήσουμε κυρίως για εθνική ομάδα. Μη στραβομουτσουνιάζεις, Ραυτόπουλε. Δεν θα πιάσουμε ακροαματικότητα. Δεν μας ενδιαφέρουν ακροαματικότητες. μας ενδιαφέρει να χαιρόμαστε τις εκπομπές εμείς και όσοι φίλοι παρακολουθούν. Δεν λοιπόν πουλάει η εθνική ομάδα, δεν πουλάει μίσος η εθνική ομάδα, δεν έχει οπαδισμό. Δεν έχει συναισθήματα άσχημα, κόντρες, ιστορίες. Δεν έχει. Έχει όμως καινούριο προπονητή, καινούργια πρόσωπα, νικηφόρο ξεκίνημα. Κάνει ο Μπουχαλάκης γκολ με το κεφάλι τώρα, μετά από 3 χρόνια θα κάνει άλλο ένα. Εντάξει, θα τα αναλύσουμε τώρα, εντάξει. Ο Αβραμίδης, ο Αβραμίδης, τι έγινε, φρέζα, σε πέρασε από πάρα, τι έγινε. Ας τον άνθρωπο, κάναμε αμάν και πώς να κουρευτεί, να γίνει άνθρωπος τώρα, του τη λες. Λοιπόν, Μιλτιάδη, όπως αντιλαμβάνεσαι από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, δεν τηρούνται 100% οι κανόνες της τηλεόρασης. Όταν θες να πεις κάτι, πέραν όταν εγώ σου... Α, ναι, το έτσι, γιατί είναι ο δροσοντήρας ο Ραυτόπουλος και αν πάρει μπρος και ο Βραμίδης, ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν. Μιλτιάδης είναι παλιός, τον παρακολουθούμε χρόνια, τον ακούσαμε. Τον ακούσαμε τον... Και τον ακούμε, και τον ακούμε, και τον ακούμε. Σπιτσιρικάδες. Over FM περιέγραψε και τον αγώνα της Εθνικής του Βουκουρέστη και θα περιγράψει και το παιχνίδι απόψε με το Μαυροβούνιο. Είσαι δεκάδα. Ναι, είδες. Τώρα, Μιλτιάδη, νέα ήθη και έθιμα ή να κρατήσουμε μικρό καλάθι αναφορικά. Εντάξει, είναι φιλικό παιχνίδι, δεν ξέρω τι θα κάνεις τα επίσημα απογεύματα. Ναι, αλλά εντάξει, ένας προπονητής ο οποίος θα έλεγα δεν φοβάται να αποκαλύπτει πλάνα. Οπότε μπορεί να ακολουθήσει την ίδια τακτική. Δεν είναι, να σου δώσω να καταλάβεις ότι δεν είναι θέμα του Πογέ, είναι θέμα των προπονητών. Εγώ θυμάμαι τον προπονητή που επέτρεπε να παρακολουθούμε προπονήσεις ήταν ο Φερνάντο Σάντος. Mm-hmm. Ήταν μια εποχή που ο Φερνάντο επέτρεπε να βλέπεις προπονήσεις να παρακολουθείς. Και μάλιστα είχε προβληματιστεί ιδιαιτέρως όταν με βάση οδηγίες του UEFA είχε παρακολουθεί μόνο ένα τέταρτο για τους δημοσιογράφους. Αυτός ήθελε να επιθυμία του να παρακολουθεί την δημοσιογράφη της προπονήσης. Και βεβαίως να θυμίσω ότι ο Αντώνης Γεωργιάδης, όταν ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής, μου είχε τύχει για πρώτη φορά και ίσως τελευταία στην καριέρα μου, μας καλούσε να παρακολουθήσουμε το τελευταίο μάθημα ή, εν πάση περιπτώσει, την ανάπτυξη τακτικής την προηγούμενη ημέρα. Δηλαδή, καλούσε τους δημοσιογράφους, όποιος ήθελε, να παραστεί στην αίθουσα που είχε τον πίνακα. Που ήταν οι ποδοσφαιριστές μέσα. Θυμάμαι, εγώ καθόμουν δίπλα τότε στο Γεωργάτο και στα άλλα παιδιά. Πίσω-πίσω καθόμαστε συνήθως και βλέπαμε τον Αντώνη Γεωργιάδη να αναλύει στον πίνακα το τι ακριβώς θα κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί ξέρεις, αν δεν γνωρίζεις τι εντολές έχει πάρει ο ποδοσφαιριστής, είναι απίθανο ή πολύ δύσκολο να κρίνεις τον ποδοσφαιριστή. Και το λέω αυτό γιατί το έχω διαπιστώσει. Δημοσιοσχετίστας μεγάλος ήταν. Γιατί μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να έχει πάρει την εντολή από τον προπονητή το πώς θα αντιμετωπίσει έναν επιθετικό και να θεωρούμε ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός είναι ο χειρότερος του γηπέδου ή είναι ο καλύτερος του γηπέδου. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, με βάση αυτά που του έχει πει ο προπονητής του, να είναι το αντίθετο. Ναι. Γι' αυτό λέω, αν δεν έχεις δει το τι ακριβώς έχει ζητηθεί από κάθε παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορείς και να έχεις κρίση τέτοια που να είναι δίκαιη απέναντι στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ήταν και μεγάλο δημοσιοσχετίστας. Ήταν ο Βενετίδης, έναν αγώνα που είχαμε δώσει στην Ισπανία, τότε που παίξαμε στη Σαραγώσα, mm-hmm. που νίκησε η εθνική μας ομάδα 1-0 με τον κόλ του Γιαννακόπουλου. Και πήγαμε, εν πάση περιπτώσει, είχε κάνει τότε, ξέρω εγώ, 30 τελικές στην Ισπανία. Εμείς είχαμε κάνει 2-3 τελικές. Μία εξ αυτών ο Γιαννακόπουλος είχε παίξει και αριστερό εξτρέμ τότε, θυμάμαι. Όλη αυτή η ιστορία έκανε τον κόλ και έγινε το 1-0. Και πήγαμε στο γύρο και πήραμε το γύρο. Mm-hmm. Όταν τελείωσε ο αγώνας,
θεωρούσαμε ότι ο Βενετίδης ήταν από τους χειρότερους παίκτες της ομάδας. Γιατί ήταν ο Ετσεβερία, τότε έπαιζε σε δύο ομάδες της Ισπανίας, ένας αριστεροπόδαρος, θα το θυμάσαι Γιάννη. Αμέ. Ο οποίος σε εκείνο τον αγώνα ήταν η επιλογή του προπονητή να βγαίνει από δεξιά. Εμείς δεν ξέραμε τι του είχε πει ο Τωρεχάγκελ του Βενετίδη. Και βλέπαμε ότι με πολύ άνεση τον πέρναγε ο Ετσεβερία, τον ξαναπέρναγε, τον ξαναπέρναγε. Λέγαμε του σπαστάλα, ξέρεις αυτό που κουβεντιάζουν μετά. Αλλά μας ανέλησε ότι αυτό που του είχε πει και κάποια στιγμή λέει ο Τωρεχάγκελ, από τους κορυφαίους παίκτες και αυτοί που ακολουθήσαν εντολή μου είναι ο Βενετίδης, κάγκελο της. Ο Καλόλης. Στην συνέντευξη μετά το τέλος του αγώνα, έτσι. Γιατί θεωρούσαμε ότι ρε παιδί μου, Ετσεβερία, αυτό που του είχε πει ήταν θα πρεσάρει στο αριστερό του πόδι. Δεν με ενδιαφέρει, θα σου κάνει μια τρίπλα, δεύτερη τρίπλα με το δεξί, ήταν ο αριστερόπόδαρος. Αυτό θα κάνει μια κίνηση να βγαίνει από δεξιά να σου κάνει προσποίηση συνεχώς για να φέρει την μπάλα στο αριστερό να σεντράει. Σε πληροφορώ στα 90 λεπτά δεν πέρασε μια σύνδρα ο Ετσεβερία. Ενώ θεωρητικά φαινόταν ότι τον κάνει πάνω κάτω το Βενετίδη, ο Βενετίδης ήταν προσιλωμένος στο αριστερό πόδι του Ετσεβερία. Αυτό δεν το ξέραμε εμείς βέβαια. Σωστό. Δηλαδή πολύ μπορούσαμε σωστό να το γνωρίζουμε, ρε παιδί μου. Και πόσο. Και θεωρούσαμε ότι ο άλλος από δεξιά αποχαζώνει. Και δεν έκανε τίποτα στην ουσία. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν, μακάρι και ο Πογένα πάει στη διαδικασία του να... και να ανακοινώνει την ενδεκάδα που πριν για να έχουμε δυνατότητα σχολιασμού. Αλλά πολύ περισσότερο να φύγει να επιτρέψουν κάποια στιγμή να παρακολουθούμε και τις προπονήστρες. Το τι στο καλό κάνουν οι προπονητές, φαντάζομαι τώρα στην ΑΕΚ, να βλέπαμε όλη την εβδομάδα τι κάνουν οι προπονητές. Θα ξέραμε και εμείς τι γίνεται. Έτσι δεν είναι. Ειδικά στην περίπτωση του Γιαννίκη, ίσως να μην τον κρίναμε και τόσο αυστηρά. Μπράβο, αυτό λέω ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα υπάρχει, αυτό απαγορεύονται λέει οι προπονήσεις. Εγώ παλιά θυμάμαι, πήγαινα στον Παναθηναϊκό, τότε γιατέμενα στη Νικοτσάρα, στη Λεωφόρο, δεν είμαι Παναθηναϊκός. Αλλά επιτρεπόταν στους δημοσιογράφους, στον κόσμο να παρακολουθεί τις προπονήσεις. Τον Δωμάζο, τον Ελευθεράκη, τον Τζόρτζεβιτς, όλους αυτούς τους μεγάλους, εγώ τον Γραμμό κτλ. Τους έβλεπες. Γιατί είμαι και αυτής της ηλικίας. Ναι. Δηλαδή είχες την δυνατότητα να παρακολουθείς προπονήσεις, τώρα λέει απαγορεύονται. Και κλεισμένο των θυρών. Πώς θα τον κρίνεις τον άλλο. Πού ξέρεις τι δουλειά κάνει, τακτικές. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Ναι, γιατί το περιγράφει. Να ακολουθήσει διαφορετική τακτική. Το περιγράφεις αυτό γιατί είσαι και της παλιάς σχολής δημοσιογράφων. Τώρα ξέρεις ότι με ένα κλικ τα έχουμε όλα μπροστά στην οθόνη μας και νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι δημοσιογραφία, αλλά δεν είναι. Έτσι. Γιάννη μου, να σου δώσω να καταλάβεις, ο κάθε δημοσιογράφος, ο Νίκος το ξέρει πολύ περισσότερο και ο Δήμος, εν πάση περιπτώσει, παίρνει τηλέφωνο τον ποδοσφαιριστή, του λέει τι έγινε σήμερα στην προπόνηση και ο ποδοσφαιριστής μπορεί να του πει ό,τι θέλει. Ναι. Ό,τι θέλει, ό,τι βγάζουν τα εσώψυχά του, δηλαδή εκείνη την ώρα. Έχει αντιπάθεια σαν ποδοσφαιριστή, θα πει: δεν ξέρω αυτό, έκανε εκείνο. Τακτικές να μην έχει, να βγαίνει καλά με τον προπονητή, να τον θάψει. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, γιατί έκτηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προσπαθεί ο άλλος να κάνει ρεπορτάζ με τα μάτια του X ποδοσφαιριστή, του X ανθρώπου που έχει και παρακολουθεί την προπόνηση. Δεν έχει ιδία αντίληψη. Σωστό. Είναι ένα πρόβλημα. Πολύ μεγάλο. Λοιπόν, το οποίο όμως δεν συμβαίνει στην Ευρώπη. Δηλαδή, το οποίο δεν συμβαίνει στην Ευρώπη. Σε αρκετές προπονήσεις, οι προπονητές σε ομάδες αφήνουν τους δημοσιογράφους να μπουν μέσα να δουν κάποια πράγματα. Ναι, μα αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, ρε παιδί μου. Αυτός ο ρόλος είναι. Αφού έχουμε χούντα, ρε παιδιά τώρα. Εδώ έχουμε χούντα δημοσιογραφική. Λέει κάτι, κρίνει ένας δημοσιογράφος, το διώχνουν. Δεν μίλησε καλά τον πρόεδρο, το διώχνουν. Δεν κριτικάρε καλά, το διώχνουν. Τι δημοσιογράφοι, τρομοκρατία είναι, δεν είναι δημοσιογράφοι αυτοί. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να πηγαίναμε στις προπονήσεις. Αυτό που λέει ο Μιλτιάδης, αλλά ο Αντώνης ήταν και λίγο δημοσιοσχετίστας. Δηλαδή ήθελε να τα έχει καλά και με τους δημοσιογράφους και ήταν. Ναι, παιδί μου, εντάξει, αλλά. Ναι, ήταν λίγο, δηλαδή και αυτός ο Αντώνης ήταν λίγο, ναι. Ήτανε, ναι, εντάξει. Αλλά φαντάσου. Πώς να σου πω, και ζητούσε από τους δημοσιογράφους, εντάξει. Του άρεσε να αναλύει, γιατί εντάξει, αυτό που είπες συμφωνώ. Ήταν έτσι, ήταν και ωραίο λόγο, είχε, ήταν και νομική σπούδα. Βεβαίως, ήταν και όμως υπάρχουν και προπονητές που, εντάξει, μπορεί να μην αφήνουν να βλέπει την τακτική παρέα με τους παίκτες, αλλά τουλάχιστον μπαίνουν στη διαδικασία μετά τον αγώνα συνέντευξη τύπου να αναλύσουν κάποια πράγματα και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν και κάποια πράγματα. Αλλά σε πολλές των περιπτώσεων, και εμείς οι δημοσιογράφοι, νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και ίσως να μην δεχόμαστε και αυτό το πράγμα, έχοντας διαμορφώσει τη δική μας εικόνα βλέποντας το μάτς νωρίτερα. Δηλαδή υπάρχουν προπονητές που θέλουν να κάνουν ποδοσφαιρική κουβέντα και ανάλυση με τους δημοσιογράφους, τουλάχιστον μετά το παιχνίδι που έχεις και την εικόνα του αγώνα φρέσκια. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, έλεγα Μιλτιάδη ότι μου προκάλεσε έτσι μια ευχάριστη εντύπωση το γεγονός ότι
έχουμε την εντεκάδα και το λέω αυτό προφανώς γιατί μας δίνει τροφή για κουβέντα χωρίς να μιλάμε υποθετικά πλέον. Η πρώτη διαπίστωση που έχω κάνει, αν έχω μετρήσει σωστά, για 7 πρόσωπα που είναι ίδια στην εντεκάδα και το ερώτημά μου είναι εάν μπορούμε να τους αποκαλούμε κορμό με τα πρώτα αυτά δείγματα που έχουμε. Έχω την αίσθηση ότι είναι ο κορμός. Ο Πογιέ θα πάει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τώρα στα δύο φιλικά παιχνίδια, καθώς τον Ιούνιο θα ξαναπαίξουμε. Έτσι, θέλει να δημιουργήσει, να χτίσει έναν κορμό. Νομίζω ότι αυτή θα είναι, η 6-7 θα είναι η βασική. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι είναι στην εξώθυρα ο Φορτούνης, ο οποίος από τη στιγμή που θα αποκτήσει τη δυνατότητα να παίζει και να προσφέρει, θα πρέπει να ξεκινάει βασικός. Μασούρας. Ενδεχομένως θα έρθει ο Κουρμπέλης, ο Δημήτρης που και αυτός είναι από τα αξιόλογα στελέχη. Ξέρω εγώ η Στόπερ, αν θα είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει με το υπάρχον δυναμικό, νομίζω ότι αυτός είναι ο κορμός της ομάδας. Αλλά στην πορεία και μέχρι τον Ιούνιο και καθώς θα έρθουν 2-3 παιδιά τα οποία εκ των πραγμάτων είναι ποιοτικότεροι και θα έλεγα πολύ υψηλότερο επίπεδο, μπορεί και να διεκδικήσουν. Να είναι αυτό πάντως δεν στέκει αυτό τώρα σήμερα. Ποιο αυτό το πράγμα. Δεν στέκει αυτό. Δεν στέκει αυτό τώρα. Η τριάδα ο Πέλκας καταρχήν δεν μπορεί να παίξει στην άκρη. Θα μου πεις τον βάζουν πολλές φορές στην Τουρκία και εδώ έχει παίξει σε 3-4-3. Έχει παίξει σε 3-4-3 με κορυφή τον Άκμπομ και τον Πιτσιρικά που πήγε στην Αγγλία και ο Πέλκας ήταν οι τρεις. Και στη Φενέρ έχει παίξει 3-4-3. Παιδιά, εντάξει. Μην ξεχνάτε. Δεν είναι τώρα για να παίζει στην άκρη. Δεν είναι εξτρεμ, Κωστή. Και στο μάτι με τη Ρουμανία, νομίζω ο Μιλτιάδης θα συμφωνήσει μαζί μου, ήταν εκ των κορυφαίων στον πρώτο ημίχρονο. Γιατί όχι, πολύ ο κορυφαίος παίχτης. Έτσι. Εδώ τώρα αυτό είναι. Συγκλίνει και παίρνει ο Τσιμίκας όλη την πλευρά. Εδώ τώρα, κοίταξε. Ο Τσιμίκας και ο Λίρατζης είναι ταχυδυναμικά. Ο Τσιμίκας το ξέρουμε. Ο Λίρατζης το παιδί τώρα βγαίνει. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Είχα στην αρχή ενστάσει γιατί ήταν από το ίδιο χωριό με τον Σαχωράκη και λέω θα έχει κανένα μέσον. Δύστροπο αυτά. Τα δικά μου με καχύποπτο και τέτοια. Λέω από ποιο χωριό είναι, από τη Λιβύα. Από πού είναι, από τη Λιβύα, από τον Ζαγοράκη. Τον έστειλε ο Ζαγοράκη, ναι. Ωραία. Αλλά στη συνέχεια βγήκε. Απάνω όλη την πλευρά αυτή θα χωθούν τρεις center for στην περιοχή. Γιατί και ο Πέλκας είναι δεύτερο center for ουσιαστικά. Έτσι παίζει. Δεν είναι χαφ. Μου λέγαμε τον Κούδα μια κουβέντα. Είχε στραβομουτσουνιάσει ο Κούδας. Σωστά. Μην το κάνετε τον Μπέλκα, λέει εσύ. Στην εφημερίδα Νέος Κούδας. Λέω Γιώργο, γιατί να πούμε και τα λοιπά. Μου λέει δεν έχαφ, λέει. Πριν χρόνια. Λέω για δώσε μου τα φώτα σου. Είναι πιο φόρμουλα και τέτοια. Δέστονα. Το βλέπω. Όντως δεν ήταν να περνάει κατοχή μέσα από τον Μπέλκα και έτσι. Είναι μαμούνι όμως να τη σκοράρει, να του τη φέρουν. Όχι να τη φέρει αυτό από μέσα. Από έξω προς τα μέσα. Αλλά άμα έχει μπακάρες. Μπακάρες δηλαδή να ανεβαίνουν, να παίρνουν πλάτος. Στέκεται αυτό στο να χωρέσει ο Πέλκας δεύτερος, τρίτος ο Δουβίκας. Έχει τρία center for στην περιοχή. Σκοράρει. Και ο Μπακασέτας θα κάνει κατά κάποιο τρόπο το πιο δεκάρι και δύο κόφτες από πίσω. Εντάξει. Είναι ειδική καταστάσεως ενδεκάδα αυτή γιατί είναι ο Μασούρας. Ο Μασούρας δηλαδή θα έχει πάρει θέση του Δουβίκα. Αλλά εγώ, σε αυτό που πάτε, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, αν μην διακόπτω. Να πω ότι στο γράφημα που βλέπουμε εδώ, έχω την αίσθηση ότι είτε ο Σιώπης θα είναι ή ο Σιώπης ή ο Μπουχαλάκης, και εγώ πιστεύω ότι αυτό το κάνει καλύτερα ο Μπουχαλάκης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα είναι κάτι σαν σκούπα. Δηλαδή θα βοηθάει και πίσω να γυρίσει σαν τρίτο στόπερ. Στο παιχνίδι. Εγώ, Νίκο, να σε διακόψω. Το γράφημα εντάξει, δεν είναι σωστό. Ο Σιώπης θα παίξει εξάρι μπροστά από τους δύο στόπερ. Όπως έπαιξε δηλαδή. Θα παίξει σαν σκούπα δηλαδή, όχι τόσο όσο Μπουχαλάκη. Έτσι ακριβώς. Θα παίξει το κλασικό εξάρι με Μπακασέτα δεξιά και τον Μπουχαλάκη αριστερά ή θα αλλάζουν μεταξύ τους. Ναι, γιατί είναι δύο. Συνήθως το 4-3-3 δεν είναι στην ευθεία. Είναι ναι, δεν είναι στην ευθεία. Ναι. Δηλαδή είναι ο Σιώπης με δεξιά και αριστερά δύο παίκτες. Και πάνε τρεις παίκτες μετά μπροστά. Είπατε για τον Μπέλκα πάντως. Δηλαδή παίξε με τη Ρουμανία εξάλλου. Ναι. Είπαμε για τον Μπέλκα πάντως, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση το Σιώπη. Ο οποίος, όπως έχουμε δει την τακτική και τη λογική του προπονητή, του Γκουστάβο Πογκέτ δηλαδή, θέλει να έχει δύο σκύλους στη μεσαία γραμμή. Ο ένας είναι σίγουρα ο Σιώπης. Ο άλλος ο Σιώπης. Είναι ο Μπουχαλάκης. Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν σε κατάλαβα.
Με... Δεν είναι κάτι σκυλιά έτοιμα να πεθάνουνε. Γιατί? Τι, σκύλος, όχι σκύλος. Δηλαδή στο 4-3-3 όταν έπαιζε ο Μαρτίνς. Πάντως να πω κάτι σε αυτό. Δεν έκανε καλή δουλειά. Μόνο και μόνο το ότι ο Μπουχαλάκης πάτησε περιοχή και έκανε γκολ, αποδεικνύει το τι έχει στο μυαλό του, πιστεύω, από Γκέτ. Με το Σιώπη εξάρι, το Μπουχαλάκη οκτάρι και τον Μπακασέτα σε ελεύθερο ρόλο. Εμένα, Μιλτιάδη, αυτό που δεν μου άρεσε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρουμανία ήταν η κοινή συνύπαρξη στην εντεκάδα Μπακασέτα και Μάνταλο. Γιατί θεωρώ εντάξει, ήταν ένα πείραμα, ρε παιδί μου, δικαιολογείτο, γιατί το γύρισε 4-4-2. Ναι. Δηλαδή πέρασε εσωτερικό αμυντικό χαφ τον Μάνταλο, όπως έπαιζε μια εποχή. Όταν ήταν ο Πογιέπ στην ΑΕΚ το 2015, είχε επιχειρήσει. Γιατί ο Μάνταλος, μην ξεχνάμε, δεν ξεκίνησε σαν οχτάρο δεκάρι. Για όσους θυμούνται, δηλαδή, ήταν εξάρι-οχτάρι. Έπαιζε και εξάρι στην Ξάνθη. Ως αμυντικό χάφ, λοιπόν, είχε κριτεί τότε στις ομάδες των Ελπίδων και αργότερα στην Ανδρών. Και ως εξαρ-οχτάρι τον πήρε η ΑΕΚ. Λέω στην πορεία, εντάξει, ψάχνει να βρει και θες ο Μάνταλος τώρα. Μία πίσω από το κεντρικό, μία αριστερά, μία. Εντάξει, είναι στο ψάξιμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τον έφερε και έπαιξε μαζί με το Σιώπη με δύο αμυντικά χαφ. Δύο εσωτερικά αμυντικά χαφ, μια τετράδα, 4-4-2. Mm-hmm. Όταν θυμάσαι πέρα. Και μετά το βεβαίως δεν ανταποκρίθηκαν οι παίκτες στην αλλαγή του συστήματος. Και γι' αυτό αμέσως πέρασε τον Αλεξανδρόπουλο και έκανε αυτές τις εσωτερικές αλλαγές. Ναι. Ιδιαίτερα μετά το 60 και για περίπου 15 λεπτά και που ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Ωραία. Δεν του πάει αυτό το σχήμα. Άρα λοιπόν γι' αυτό σου λέω Πογιέτ θα πάει πάλι με, τον, με το ίδιο σχήμα. Δηλαδή με το Σιώπη να είναι τη. Η βάση μπροστά από τους δύο στόπερ και δεξιά-αριστερά να είναι ο Μπακασέτας με τον Μπουχαλάκη. Τον Μπέλκα αριστερά, τον Δουβίκα, ο οποίος μπορεί. Ο Δουβίκας, πολλοί θεωρούμε ότι είναι κεντρικός και δυτικός, δεν είναι παίκτης περιοχής. Δεν είναι από τα παιδιά εκείνα δηλαδή που θα γυρίσουν να παίξουν με πλάτη, να σπάσουν, να δεχτούν την πρώτη πάσα. Ο Δουβίκας είναι ένας κεντρικός και δυτικός που παίζει με πρόσωπο. Δηλαδή θέλει να βγει στην κόντρα, εάν ακολουθήσει αυτή την τακτική. Είτε μεταξύ των δύο στόπερ να βγει από δεξιά για να ανέβει λίγο ο Παυλίδης. Εν πάση περιπτώσει είναι και τα δύο τα παιδιά, και ο Παυλίδης και ο Δουβίκας, δεν έχουν τα προσόντα ή εν πάση περιπτώσει την κίνηση του Γιακουμάκη. Ο Γιακουμάκης θεωρείται παίκτης περιοχής, δηλαδή που θα βγει στη θέση 9. Mm-hmm. Και ο Παυλίδης και ο Δουβίκας είναι παιδιά που, αν το δείτε και στην Ολλανδία, ο Παυλίδης δεν είναι ο παίκτης περιοχής. Μην περιμένουμε δηλαδή ότι είναι περιφερειακός. Περιφερειακός. Θα καθίσει εκεί και θα περιμένει μεταξύ των στόπερ να σκοτωθεί. Ο Παυλίδης θα βγει πολύ μακριά, θα έρθει προς τη μεσαία γραμμή, θα πάρει την μπάλα. Όπως κάνει και ο Ραούχο. Και ο Ραούχο θεωρείται ότι είναι, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ κεντρικός επιθετικός ή σεντρεφόρος. Σε καμία περίπτωση δεν είναι. Δεν κάνει υποδοχή μπάλας δηλαδή ποτέ. Μα έτσι βγάζει το ψωμί. Όπως ο Παυλίδης. Θα το δούμε δηλαδή πολλές φορές τον Παυλίδη να κινείται λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή, σε θέση μέσα αριστερά θα σκοτώνεται και από εκεί θα βγαίνει ο Δουβίκας. Είναι ένα συνδυασμό παικτών οι οποίοι είναι και, μπορούν να βγουν και περιοχή. Αλλά και παίζουν και περιφερειακά. Είναι δύο παιδιά δηλαδή που μπορούν να βγουν και κεντρική επιθετική, αλλά παίζοντας πολύ περισσότερο στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πολύ σωστό. Νομίζω ότι. Εξάλλου, τώρα να σου πω και κάτι, σε μια ομάδα η οποία δεν διαθέτει, ξέρω, ένα στοιχείο, έναν Μπενζεμά ή έναν παίκτη ο οποίος μπορεί, ή έναν Λεβαντόφσκι. Και είναι, εντάξει, είναι παίκτες οι οποίοι πατούν περιοχή. Μπορούν τον ρόλο αυτό να τον παίξουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Δεν είναι τα κλασικά νιάρια που ξέραμε πριν από 20-30 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή λέγαμε θα παίξετε θέση 9. Δεν υπάρχει. Θέση 9 στο σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει καταργηθεί εκ των πραγμάτων. Και σε αυτό που λες, Μιλτιάδη, προσθέτω και μία λειψινδρία σε κλασικά εξτρέμ, οπότε σε συνδυασμό με αυτά τα δύο μπορεί να οδηγείται σε αυτή την τακτική ο Πογιέτ. Προσπαθεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει ο κάθε παίκτης. Εμένα ο Πέλκας διαφωνώ. Ο Πέλκας δεν μπορεί να παίξει δεκάρι. Αν κάποιος αποφασίσει να παίξει ο οργανωτή παιχνιδιού τον Πέλκα, καταστρέφει τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ο Πέλκας είναι πάρα πολύ γρήγορος. Μπορεί να φύγει στον κενό χώρο, μπορεί να συγκλίνει από αριστερά στα δεξιά με γρήγορη κίνηση, να πατήσει περιοχή. Το θέμα του είναι ότι επειδή δεν παίζει στην Φενέρμπαξε, εν πάση περιπτώσει δεν είναι βασικός, δεν έχει καλά τελειώματα. Δηλαδή δεν έχει εξοικειωθεί ακόμα το γεγονός ενώ κάνει την κίνηση. Mm-hmm. Στον αγώνα με τη Ρουμανία βρέθηκε 4-5 φορές κάνοντας αυτή την. Δηλαδή περνώντας την μπάλα διαγώνια, πήγε περιοχή για να δεχθεί την πάσα, δέχτηκε την παλιά, αλλά δεν την τελειώσει με τον τρόπο που περιμένει, δεν την τελειώσει. Ένα παίκτη δηλαδή που έχει εξοικειωθεί και με την κίνηση και με το τελείωμα. Ναι. Ο Πέλκας δηλαδή φαίνεται ότι έχει μια έλλειψη αγώνων για να υπηρετήσει αυτό το ρόλο. Δηλαδή παίζω γρήγορα από αριστερά και συγκλίνω για να έρθω είτε κεντρικό είτε μέσα δεξιά, μέσα αριστερά για να κάνω το τελικό σουτ. Την κίνηση την έχει. Δεν έχει τότε. Θα μπορούσε δηλαδή στον αγώνα με την Ρουμανία ο Πέλκας να έχει κάνει δύο γκολ. Αν είχε δηλαδή μεγαλύτερη ευστοχία, θα μπορούσε να κάνει δύο γκολ. Mm-hmm. Γιατί βρέθηκε στη θέση.
Δεν είναι ότι δεν έχει βρεθεί στη θέση. Αλλά είναι το τελείωμα. Επίσης και Πέλκας και Μπακασέτας είναι δύο παιδιά που δοκιμάζουν με το φορτούνι απόντα, δοκιμάζουν σούτ από μέση και μακρινή απόσταση. Δηλαδή μπορούν να απειλήσουν και έτσι. Ναι, ακριβώς. Ο Τάσος Μπακασέτας, παιδιά, έχω δει σε 2-3 αγώνες, δεν έχω και την πολυτέλεια να παρακολουθώ και πολύ το τουρκικό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά τον έχω δει σε κάποιους αγώνες. Είναι πολύ ψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστής. Μπορεί να δίνει δηλαδή την εικόνα ότι είναι αργός, ότι κάπου ξέρω εγώ δεν βγαίνει γρήγορα στην κόντρα, δεν παίρνει μέτρα, αλλά έχει πολύ καλή παλιά, πολύ καλή διαγώνιο. Ξέρει δηλαδή τη στιγμή, έχει το timing, πότε θα περάσει την μπάλα, σε ποιο συμπαίκτη, στην κίνηση που θα κάνει. Γενικώς ο Τάσος κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Mm-hmm. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της παρουσίας και του Μπακασέτα και του Σιώπη. Και γενικώς είναι το γεγονός ότι η Τράπεζα Σπορ θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, μετά και παίρνει το πρωτάθλημα δεκαετίες. Χτυπώντας στις τρεις μεγάλες δυνάμεις, τις παραδοσιακές. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή δύο παιδιά που παίζουν στην εθνική ομάδα είναι πρωταθλητές Τουρκίας απέναντι στην Φενέρμπαξε. Αν ήταν στη Γαλατασαράι ή στη Φενέρμπαξε, στην Μπεσίκτα, σου πω ρε παιδιά, εντάξει, πήγε σε μία από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις και πήρε το. Εδώ είναι Τράπεζα Σπορ που πρωταγωνιστεί και παίρνει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δικαίως τα παιδιά. Αλλά είπα ο Πογέ, είναι να αξιοποιήσει το υλικό που έχει. Εμείς πάμε πάντα με την εξαίρεση, το λειτουργούμε. Όταν είχε έρθει εδώ το Ρεχάγκελ, συζητούσε και έλεγε: εσείς οι Έλληνες έχετε στο μυαλό σας το μοντέλο μιας ομάδας. Ποια ομάδα λέει, την Μπαρτσελώνα, την Μπάγερν, την Γιουβέντους, κατά καιρούς ποια μεγάλη ομάδα. Και θέλετε οι παίκτες που έχετε να παίξουν αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν να το παίξουν ποτέ, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή θες να φτιάξει ντοματοσαλάτα με μαρούλι. Δεν γίνεται, ρε. άμα δεν έχει την ντομάτα, πώς θα γίνει. Άρα τι θα κάνεις, έχω μαρούλι, θα κάνω μια ωραία σαλάτα με μαρούλι, θα βάλω λίγο κρεμμυδάκι, λίγο ξυδάκι και θα έχω μια υπέροχη σαλάτα. Αυτό... Και λεμονάκι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι οι ποδοσφαιριστές αυτή την εποχή η Ελλάδα και γενικώς θα έλεγα στο διάβα του χρόνου έχει την ικανούς ποδοσφαιριστές, αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Εγώ θυμίζω ότι όταν το 2001-2002 πηγαίναμε στα ταξίδια τότε με τον Νότο Ρεχάγκελ για να φτάσουμε να το κατακτήσουμε το 2004, ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Γκούμας, όλα τα παιδιά, όλοι τους λέγανε άμπαλους. Βγαίναν στις τηλεοράσεις τότε επώνυμοι δημοσιογράφοι, μεγαλοδημοσιογράφοι, αρνητικοί συντάκτες, το γράφανε και το λέγανε, αλλά που θα πάνε άμπαλοι, μωρέ, για 4 γκολ είναι. Το 4-4-2 θα παίξουμε, λέγανε στη. Και κάποιοι πήγαν υπομονή, λέγανε ηρεμήστε ρε παιδιά, ηρεμήστε ρε παιδιά. Θα έρθει κάποια στιγμή, θα χτίσει η ομάδα. Και κατάφερε το Ρεχάγκελ και το χτίσε. Εγώ να σου πω κάτι, με ενοχλεί. Που δεν έχουμε σεβασμό στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, όλους τους απαξιώνουμε. Έλα, μωρέ το παιχτάκι τώρα μωρέ, που θα παίξει μπάλα το παιχτάκι. Δεν υπάρχει παιχτάκι, ρε. Ο καθένας έχει τις δυνατότητες που έχει. Παίζει σε είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και πρέπει να αξιοποιήσει τα προσόντα που έχει. Εάν δεν βρεθεί ο προπονητής να πάρει αυτό που μπορεί να πάρει από τον Μπέλκα, από τον Μπουχαλάκη, από τον Σιώπη, από τον Τζιμίκα, είναι και θέμα ανικανότητας του προπονητή. Που δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το ταλέντο που έχει. Έχουν κάποιο ταλέντο. Ναι, αλλά τίθεται και άλλο θέμα, Μιλτιάδη. Από το γράφημα που βλέπουμε τώρα, μεσοεπιθετικά, οι περισσότεροι παίκτες έφυγαν στο εξωτερικό για να εξελιχθούν εκεί με κορυφαίο παράδειγμα τον Μπακασέτα. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν εδώ στη χώρα μας. Τον είχαμε τον Μπακασέτα στην ΑΕΚ, επειδή είμαι ΑΕΚ, το ξέρουν όλοι, δεν το κρύβω. Άλλωστε, με όλο το σεβασμό που έχω για όλες τις ομάδες. Ναι. Τον είχαμε τον Μπακασέτα και τον σκοτώσαμε. Και τον σκοτώσαμε για κάποια καπρίτσια. Γιατί ο προπονητής ήθελε να βάλει κάποιον άλλο στη θέση του, άλλαζε θέση ή εν πάση περιπτώσει δεν τον χρησιμοποιούσε. Το ίδιο με τον Γιακουμάκη. Ο Γιακουμάκης έχει πάει αυτή τη στιγμή στην Σκωτία. Δεν θα πω ότι είναι το top πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι και του πετάμου. Και τον βλέπεις, παραμιλάνε Σκοτσέζι, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Πέτυχε χατρίκ, οδηγεί την ομάδα, λύσεις. Και εμείς τον είχαμε στην ΑΕΚ και γέλαγε όλος ο κόσμος. Έλα, μωρέ, ποιος Γιακουμάκης. Και πήρε και πρωτάθλημα. Έχουμε αυτή την αποστροφή όλοι. Έλα, μωρέ, ποιος Γιακουμάκης. Εκεί με τον Γιακουμάκη πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, φίλε. Με τον Γιακουμάκη πήρε στο Καραϊσκάκη. Αθανασιάδη. Ναι, τον απαξιώσαμε όμως. Ναι. Άσπρο Νίκο αυτό τώρα, δεν έπαιζε βασικός. Όχι, όχι, μα να σου πω κάτι. Μα αυτό λέμε... Έβαλε τον γκολ στο Καραϊσκάκη, ήμουν εκεί και το είδα και το περιέγραψα. Αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τον ποδοσφαιριστή. Γενικώς λέω όλη τη χρονιά. Δεν έγινε ποτέ βασικός ο Γιακουμάκης. Ναι. Γιατί δεν το πιστέψανε. Εναλλακτική του προπονητή όταν κάποιο ήταν τραυματίας ή απουσίαζε λόγω τιμωρίας. Ναι, έτσι βέβαια. Νομίζω. Και άμα βάλουμε στην εξίσωση και τον Αθανασιάδη, μαζεύονται πολλοί. Βέβαια είναι πάρα πολλά τα παιδιά και παίζουν και σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή διακρίνονται σε ομάδες που παίζουν το Champions League
Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι έχουμε Λεβαντόφσκι, ρε παιδιά. Εγώ δεν είπα, δεν θα πω ότι έχουμε Μπεντζεμά ή ότι έχουμε Μόντριτς αμυντικό χαφ. Μακάρι να είχαμε. Ούτε ποτέ θα έχουμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι μπορεί είναι. Κάποια στιγμή να βγει ένα εξαιρετικό ταλέντο. Αλλά μην απαξιώνουμε. Εγώ τώρα τον βλέπω τον Λίρατζι που είπε και ο Ντίνος προηγουμένως και το χαίρομαι. Πώς να σου πω. Το χαίρομαι. Είναι μπάκα το οποίο παιδί το οποίο εξελίσσεται. Δηλαδή, εγώ βλέποντας τον Λίρατζι τον φετινό με αυτόν που είχα δει πριν από 1-2 χρόνια, έχει τεράστια βελτίωση. Και μπορεί το παιδί, αν δουλέψει, γίνει βασικός, υποστηριχθεί και δεν απαξιωθεί. Γιατί το μεγαλύτερο πράγμα είναι απαξίωση. Δηλαδή το να βγαίνει, να λες ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης. Έλα, αν μπορεί ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης τώρα σιγά τον παρουσιαστεί. Δεν πρόκειται να εξελιχθεί. Εγώ πιστεύω ότι η εξέλιξη έρχεται μέσα από την αναγνώριση, τις βοήθειες μπορεί να πάρει, το χτύπημα στην πλάτη ότι προχώρα, μη φοβάσαι, εδώ είμαστε εμείς μαζί σου. Να στηρίξουμε και μπορεί να βγάλει ένα ταλέντο που δεν το περιμένει. Κωστή ο Λίρατζης, πώς καθιερώθηκε στον ΠΑΟΚ φέτος? Φέρανε τον Τέιλορ μάπα. Φέρανε έναν άλλον μάπα και αναγκάστηκαν και βάλαν τον Λίρατζη. Ωραία, το λέω ωραία, μέσα από τις μάπες. Από ανάγκη το παιδί, όπως και ο άλλος, ο Τσιγκάρας, στα ΧΑΦ. Είχα εκεί τον Αρκουδιάρη τον Εσίτη, τον έφερε ο γιος του Προέδρου, 5 εκατομμύρια ευρώ. Και 5 εκατομμύρια ευρώ έπρεπε να παίξει αναγκαστικά. Που δεν έστειλε. Είδα και από είδανε. Εγώ νομίζω ότι την Τούπα δεν μπορούσε να τη στρίψει γρήγορα. Φορτηγάτζης ήταν. Έχει βενζινάδες, έχει τι πολλούς τέτοιους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Την κάνουν, να την κατεφάζουν κτλ. Αναγκάστηκε και ήθελε να βάλει. Αυτός κάνει τώρα 11 χιλιόμετρα. Ποιοτικά κόβει, κάνει. Έχει καλά στοιχεία, πρέσικα πάνω στον άλλο το χαφ. Και βλέπω σιγά σιγά πατάει και περιοχή. Τα χάνει τώρα τα γκολ. Έκανε κανένα 2-3. Τα χάσε. Μπορεί αύριο μεθαύριο να σου κάνει και 5-6 γκολ. Να έρχεται από τα εξάρια δηλαδή, με βήματα από πίσω, ταχυδυναμικά κιόλας. Και ταχυδυναμικά κιόλας. Δεν κάνει πολλά φάουλ για κάρτες κτλ. Ο άλλος το Κούρτης ή ο ΣΒΑΠ όταν παίζουν, κάνουν τα μισά χιλιόμετρα, τους καλύπτει. Και είναι οι καλύτεροι παίκτες. Να προσθέσω απλά παιδιά για τον Λίρατζη, γιατί υπήρξε σχόλιο ακροατή νωρίτερα στο ραδιόφωνο, γιατί δεν έχει ενσωματωθεί στην Ελπίδων. Που έχει πολύ σημαντικό μάτς συγκριτικά με την Εθνική Αντρών. Ναι. Το ότι είναι βασικός απόψε, νομίζω, δίνει την απάντηση από μόνο του αυτό. Έτσι, ύστερο γιατί... ο Λίρατζης τον βλέπεις όταν η μπάλα παίζεται από την άλλη μεριά, κλείνει ωραία διαγωνία. Έχει και κάποιες κινήσεις και δεν είναι και πολύ μικρός, είναι 22, έτσι. Δεν είναι 19-20. Mm-hmm. Άρα πήρε και γρήγορα εξέλιξη, όπως είπε ο Μιλτιάδης. Ότι σε 2 χρόνια μέσα, με λίγα παιχνίδια, πήρε εξέλιξη. Αμάν 22, πώς θα πάει 21, ρε μας τρελάνεις. Όχι, έχει κάποιους μήνες που... Δεν είναι ξεκάθαρα, δεν είναι ακριβώς 23. Δεν είναι 19-18. Είναι να είναι 21 όταν ξεκινάει η διοργάνωση. Η διοργάνωση μπορεί να κρατήσει 2 χρόνια, οπότε πάει 23. Ο Καραγκούνης έφερε στην Ελπίδα μέχρι τα 23. Μιλτιάδη, βλέπουμε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι... Όχι, ήθελα να προσθέσω σε αυτό το που είπε προηγουμένως, ότι για το Λίρατζι. Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, δεν έχω την δυνατότητα να παρακολουθώ διαζώσει τον ΠΑΟ. Έτσι, την οποία δω, εγώ έχω κάτι άλλο, ότι ποτέ δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσμα από την τηλεόραση. Δηλαδή, αν δω έναν αγώνα από την τηλεόραση, ναι, αυτό που μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα είναι του 30%, του 70% το χάρτη. Ναι. Γιατί δεν ξέρω, δηλαδή, τη στιγμή που η μπάλα δεν είναι. Γιατί η τηλεόραση είναι σκληρό μέσο. Mm-hmm. Είναι ότι είναι σκηνοδέτη. Ο φακός θα πάει εκεί που είναι η μπάλα. Δεν μπορεί να σου δείχνει δεξιά τι γίνεται αριστερά κτλ. Όταν δεν παίζει την μπάλα, που είναι. Μπράβο. Παρακολουθώντας τον Λίρατζη, λοιπόν, εγώ είδα έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπερασπιζόταν μια πλευρά στην οποία ρίχνει όλο το βάρος η ΑΕΚ. Γιατί έχει από εκεί τον Τζούμπερ, έβγαινε ο Ραούχο, ανεβαίνει ψηλά ο Μοχαμάντι και το παλικάρι παρόλα αυτά από εκεί είχε στήσει τείχος. Μαζί στη συνεργασία με τους συμπαίκτες του, έτσι. Δεν μπορεί ένας να αντιμετωπίζει τρεις, αλλά δεν υπέπεσε σε λάθη. Κατάφερε να καλύπτει πολύ ωραία τη θέση του και γενικώς ήταν μια παρουσία που ένιωθε μια εμπιστοσύνη. Εγώ φαντάζομαι ο Λουτσέσκου και αυτό τον χρησιμοποιεί. Και ένα παιδί το οποίο παρεχόταν και από αγώνα πριν από λίγες μέρες, έτσι. Σωστό. Όπως και για τον Τσιγκάρα που είπε. Πολύ σωστά. Εμένα ο Τσιγκάρας, εγώ τι να σου πω, θα τον έβλεπα και στην εθνική ομάδα, ρε παιδί μου. Είναι και, η θέση που παίζει. Δηλαδή, αν υπάρχει συνωστισμός εκεί, εντάξει, θέλω να πω. Ναι, όχι, θα μπορούσα. Εντάξει, τώρα, το είπα έτσι, εγώ θα, ναι, θα μπορούσα να τον δω. Ναι, αλλά το σύστημα όμως μην διάδει. Ήταν ο Μπασινάς, ναι, ήταν ο Κατσουράνης και ήταν ο Ζαγοράκης. Τρία αμυντικά χαφ.
Ο Τωρεγάλη, τότε του είχαν πει γιατί δεν παίζει ο Στολτίδης. Θα θυμάται ο Νίκος. Ναι, ναι, και ο Ολυμπιακός, ναι. Ο οποίος ήταν ο καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Και ο Ζήκος. Και ήταν και ο Ζήκος, ο οποίος είχε παίξει με τη Μονακό στο τελικά. Στο τελικό του Champions League. Και είχε πει ο Τωρεγάλη, δεν παίζει εγώ στο εξωτερικό γιατί. Και μου λέει, πάρε ένα χαρτί, γράψε αυτά τα τρία ονόματα και σβήσε ένα από αυτού για να έρθει κάποιο άλλο. Δηλαδή δεν μπορώ, λέει, να έχω τρεις αμυντικούς χαφ, τέσσερις, πέντε. Πώς θα τους έχω, λέει. Οι υπόλοιπες θέσεις, περιορισμένος ο αριθμός. Και εξάλλου μου λέει, αυτοί οι ποδοσφαιριστές και οι τρεις μπορούν να παίξουν και λίμπερο και στόπερ κτλ. Να του χρησιμοποιήσουν σε άλλες θέσεις. Ενώ ο Ζήκος έχει μία και μοναδική θέση να παίξει αμυντικό χαφ, το ίδιο ο Στολτίνης. Ενώ ο Μπασινάς, και όπως το απέδειξε την πορεία και ο Σαγοράκης, αλλά και ο Κατσουράνης, έπαιξαν και στόπερ. Και υπήρχε κι άλλο. Και υπήρχε κι άλλο. Και δεξιμπάκ. Και υπήρχε κι άλλο που μπορούσε να παίξει αυτά τις θέσεις μαζί. Ήταν ο Τωροσίδης. Ναι, καλά, είχε και τον Τωροσίδη. Καλά, ο Τωροσίδης ήταν βασικό τρόπο. Ο Τωροσίδης βασικό και αντικατάστατο είναι και πολύ φιλαράκι. Ένα Νίκο, για να ξέρετε. Ένα διαχρονικό. Η αδυναμία μου, μεγάλη αδυναμία μου. Μιλτιάδη, ένα διαχρονικό ερώτημα. Από εποχής Ρεϊχάγκελ μέχρι και τώρα, που συνοδεύει τον εκάστοτε νεοφερμένο εκλέκτορα, είναι εάν θα έχει την εθνική σε ένα κλειστό κλαμπ αναφορικά με τις κλήσεις του ή αν θα ακολουθεί την τακτική του καλό 30 και 35. Όχι, είναι έγκλημα το να καλεί 30 και 40. Κάποτε ήταν ο Βασίλης ο Δανίλ, ο οποίος έχει γράψει, έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Το ξέρεις αυτό, ε? Όχι. Ότι μέσα σε μια χρονιά είχε καλέσει 67 ποδοσφαιριστές, κάπου τόσο. Το ξεπέρασε ο Βασίλης. Και κάτι του Ρόντι, το Καβάλα και τα λοιπά. Το ξεπέρασε ο Βασίλης. Έχει 67 ποδοσφαιριστές. Αρχοντήρης με το Πασόκ. Δεν βρίσκει, ακριχάθηκε. Όχι, ρε, το ξεπέρασε ο Βασίλης, φιλε. Εντάξει. Όχι, ρε, ο Βασίλης πήγε καλέσει 50-55. Περισσότεροι μάλλον. 50 κάπου και 53, όχι, δεν είναι ο Βασίλης Δανίλη, το έχουν ξεχάσει. Πάνω από 60, σου λέω. Πρόσεξε, μην διάδει. Είχαν κάνει ένα τουρνουάρ με τρεις χώρες, με την Γουατεμάλα, κάπου τέτοιο, και είχαν 35 διαφορετικούς τελείως. Τελείως δηλαδή είχαν κληθεί τότε. Μόνο εμένα δεν με κάλεσε στην ειδική ομάδα γιατί είχα παραπάνω κιλά, λέει. Μιλτιάδη, πρόσχε τι λες για το fanship. Μήπως δεν έρθει ο Σάντος και έρθει αυτό στην ΑΕΚ τελικά. Πρόσχε. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν. Εγώ κοίταξε, Γιάννη μου, για να το. Δεν ξέρω τώρα τι λέει ο Νίκος. Εγώ συμφωνώ το κλειστό κλαμπ. Κλειστό κλαμπ σημαίνει ότι έχω μια βάση παιχτών 25. Δεν ξέρω πώς θα επιλέξω από γκέτ. Ναι. Και θα πρέπει ο άλλος για να ανοίξει την πόρτα να μπει στην εθνική ομάδα να κάνει κάτι το εξαιρετικό. Δηλαδή να είναι πολύ καλύτερο από αυτούς που έχω στην εθνική ομάδα. Δηλαδή αν έχω το Μασούρα, που είπε ο Νίκος προηγουμένως, θα πρέπει να βρεθεί ο Μασούρας συν. Ο Μασούρας πλάς. Για να μπορέσει να βγει έξω ο Μασούρας να μπει αυτός. Εγώ έτσι το βλέπω. Ναι, εντάξει, δηλαδή βέβαια. Όποιο από τα παιδιά είναι ανοιχτή η εθνική ομάδα, αλλά θα πρέπει να είναι ελογισμένα. Δηλαδή ότι μπράβο, είσαι καλός, βγάζεις μάτια, οπότε δικαίως θα έρθει στην εθνική ομάδα. Αλλά για να έρθει εσύ πρέπει να αποκλειστεί κάποιος άλλος. Προφανώς, το βλέπω, προφανώς. Και τότε με τον Ρεχάγκελ το ίδιο έλεγε, έχω αυτούς, τους εμπιστεύομαι, έχουμε γίνει μια οικογένεια, προχωράμε, γιατί να σου πω και κάτι, το νόημα της εθνικής ομάδας είναι τα παιδιά να είναι δεμένα μεταξύ τους. Ο ένας να αναγνωρίζει, να σέβεται τον άλλον, να μην δημιουργεί προβλήματα, γιατί είναι λεπτές, πολύ λεπτές ισορροπίες. Είναι παιδιά τα οποία έρχονται από διαφορετικές ομάδες. Έτσι δεν είναι. Μήπως να γίνει παρέα, να γίνει ξανά παρέα. Τώρα τα παιδιά βλέπεις ο ένας παίζει στην Τουρκία, άλλος παίζει στην Γερμανία, άλλος στην Ιταλία, άλλος στην Αγγλία. Διαφορετική σκέψη, διαφορετικός τρόπος. Μιλτιάδη, μήπως θα πρέπει, ναι, πρέπει να γίνει εθνική ξανά μια παρέα. Όπως αυτό ήταν. Ακριβώς, παιδί, με αυτό ακριβώς. Αυτό. Με τους μάνατζερ δεν το πετύχει. Αυτό έχει χάσει. Και έχασαν αυτοί οι προπονητές, σου είπα, στην πορεία, γιατί ποτέ δεν μπόρεσαν να γίνουν ομάδα με την έννοια του εγώ στηρίζω. Είναι σαν μια εκπομπή. Αν είναι πέντε παιδιά σε μια εκπομπή και συνεργάζονται, η εκπομπή πηγαίνει καλά. Αν σε αυτούς τους πέντε κάθε εβδομάδα έρχονται άλλοι, άλλοι δύο, άλλοι τρεις, άλλοι τέσσερις, στο τέλος να πάει, τους παρατάει και ο κόσμος. Δεν βρίσκουν άκρη, ρε παιδιά. Σύντομα να ξέρει και ο καθένας ποιος είναι ο ρόλος του και έτσι να το... ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να υπάρχει και μια οριοθέτηση, αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Όχι, ο Πογέ το όχι αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο Πογέ αυτό θα πάει, ρε παιδί. Ο Πογέ θα καταλήξει σε, ξέρω εγώ, 30 ποδοσφαιριστές και αυτή θα είναι η πηγή. Και αν κάποιος, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή δείχνει ότι μπορεί, εδώ με τους προπονητές που διατέλεσαν από το Φερνάντο Σάντος και μετά το 2014, πέρασαν ποδοσφαιριστές, παίξανε μια βραδιά και χαθήκαν την άλλη μέρα. Λες και ήταν guest star σε νυχτερινό κέντρο. Έριχνα ένα τραγούδι και μετά από μια εβδομάδα το ξεχνάγαμε. Δεν ξέραμε ποιος είναι. Να γράψει μια συμμετοχή. Να γράψει μια συμμετοχή για να έχει στο βιογραφικό του διεθνή. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, για να μπορέσει να κάνει κι άλλη. Να πει ότι είμαι διεθνής
Και πάμε να αναβάσουμε το κασέ μας. Και πέρα προπό άδειες. Α, μπράβο, ναι, και αυτό μέσα. Άρα, εντάξει, εγώ νομίζω ότι και θέλω να πιστεύω, όχι νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι και η επιλογή Πογιέτ πάνω κάτω σε αυτό το πρίσμα έγινε που αναλύουμε τώρα. Πάντως, πάντα επίσης ξέρεις από την εμπειρία στο ρεπορτάζ ότι σε ανάλογες περιπτώσεις νεοφερμένου ομοσπονδιακού τεχνικού, με το που μαθαίνουμε τις κλήσεις, υπάρχει μια κουβέντα γιατί δεν κλήθηκε αυτός ο άλλος και γιατί κλήθηκε αυτός αντί αυτού κλπ. Γίνεται μια κουβέντα για το Σάλιακ, ας πούμε, και αναφέρω το όνομα του παιδιού. Πάντα γιατί... θα υπάρχει αυτό. Πάντα θα υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σταματήσουμε, γιατί ο καθένας έχει τις συμπαθίες του, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Κοίτα, όλοι κρύβουμε ένα μικρό προπονητή μέσα μας. Αυτό ακριβώς. Το παράλογο, αυτό εγώ θα το πω ονομαστικά και χωρίς να έχω θέμα με κανένα από τα δύο παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, ξαφνικά είδαμε στην εθνική ομάδα Αμιλτιάδη, Κώστα Αγγιάννη και φίλες και φίλοι. Ένα νέο παιδί που παίζει στην Κάλιαρη, τον Κουρφαλίδη. Προφανώς δεν τον ήξερε κανένας από εμάς που ασχοληθήκαμε. Εγώ δεν ξέρω τώρα, μου πεις αν είναι ψηλός, κοντός και τα λοιπά, δεν ξέρω. Ωραίο παιδάκι, Ξανθούλης, Μελαγρινούλης, καλός παίκτης και όλα τα υπόλοιπα. Δεν τον έχω δηλαδή, δώσει. Με ποια λογική, ενώ έχεις δεδομένα πρόβλημα στο ρόλο στη θέση του δεξιού μπακ, με ποια λογική καλείς έναν παίκτη της μεσαίας γραμμής, τον Κουρφαλίδη, που μάλλον δεν έχει παίξει από ό,τι νομίζω παιχνίδια και με την Άντερ 21, τις Ελπίδες δηλαδή, είναι 19 χρονών, μπορεί να είναι ταλέντο και όλα τα υπόλοιπα, και δεδομένα από ό,τι πρόβλημα σε ρόλο δεξιού μπακ, καλεί έναν παίκτη, το Ρότα, ο οποίος για μένα δεν είναι παίκτη σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Καλεί στο Λίρατζι, ο οποίος είναι παίκτη της ομάδας του ΠΑΟΚ, της δεύτερης ομάδας, την τελικά κυπέλου Οκτάδα Κόνφερενς, και δεν καλεί στο Σάλιακα, που είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάντω στον Ολυμπιακό. Είναι. Τον Ιούλιο, τον άφησα να τον φωνάξει. Μα έχει βγάλει την ψυχή με το λαλά. Για τον Ολυμπιακό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Για τον Ολυμπιακό. Τον Αβραάμ Παπαδόπουλο στον Άρη δύο χρόνια έβγαζε μάτια. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλο ήταν και παιχτάρα, ρε φίλε. Δεν το φώναζε στην εθνική. Μόλι τον πήρε ο Κόκαλη, την άλλη μέρα τον φώναξε. Πότε ήρθε ο Αβραάμ στον Ολυμπιακό. Πότε έφαγε ο Άριστα δύο γκολ από εσά με τον Σεγκούρα που πήραν το κύπελο οι Αριανοί χωρίς να το πάρουν. Το 2008. Στη ρεβάνση του κυπέλου. Μιλτιάδη, αυτό που λένε τα παιδιά, θα το κάνω εγώ τώρα ερώτηση. Πρέπει να είσαι παίκτης ομάδας του πρώην ΠΟΚ ή του ΠΑΟΚ και του Άρη για να γίνεις διεθνής. Ρε παιδί μου, εντάξει, θα έλεγα αυτή η νοοτροπία υπάρχει. Για μένα είναι τελείως λανθασμένη, έτσι. Αλλά τώρα έχει αμπληθεί, μωρέ. Μην πηγαίνουμε σε αυτό τώρα, αφού βλέπεις ότι από τον Ολυμπιακό έχουν κληθεί ένας-δύο παίκτες, από την ΑΕΚ 1,5. Υπάρχει. Τώρα έρχονται τα παιδιά από το εξωτερικό. Ναι, δηλαδή τώρα θα αρχίσουμε να λέμε ότι αν δεν παίξει την Αλκμαρ, ξέρω εγώ, βασικός, δεν σε καλούν στην εθνική ομάδα. Δεν παίξει, ξέρω εγώ, σε κάποια πάντα γινόταν αυτά, μωρέ. Τωρία, όχι αυτό, υπήρχε πριν. Έπρεπε πάντα. Δηλαδή ένα παίκτη να φύγει από την επαρχία, να έρθει τον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παραθυναϊκό και μέσω αυτή του ΠΟΚ δηλαδή για να τον καλέσουν στην εθνική ομάδα. Γινόταν εγκλήματα. Εγκλήματα γινόταν. Κάποτε είχαμε προπονητή στην εθνική ομάδα που ήταν και προπονητή στον Παραθυναϊκό. Και έπαιζε για παράδειγμα Πιερικός Παραθυναϊκός. Πήγαινε, έλεγε το center back του Πιερικού, θα σε φωνάξω στην εθνική ομάδα αν είσαι καλός. Πάντε παίξε μπάλαση. Ναι, αυτό, αυτή η ιστορία. Ο Πετρόπουλος δεν ήταν. Υπήρχε. Μάγας, εντάξει, το πόσο. Και ήρθε και έβαλε. Πρόσεχε για να γι' αυτό λοιπόν. Εκεί φαίνεται η διαφορά. Σε αυτό το τομέα λοιπόν άλλαξε τα πράγματα ο Τωρεχάκη. Ο Τωρεχάκη λοιπόν ήρθε το 2002-2003. Είπε αυτή είναι η 25 και πάμε του 25. Έκλεισε την πόρτα, πέταξε τα κλειδιά. Όλοι φωνάζαμε τότε. Το απαράδεκτο κλειστό κλαμπ. Δεν καλεί κανένα. Είχαν τρελαθεί μάνατζερ, είχαν τρελαθεί όλοι αυτοί οι παράγοντες που πέραν τηλέφωνο το χαρτάκι και λέγανε πάρ το δικό μου που είναι από την Πιερία, πάρ το δικό μου που είναι από τον πύργο της Ηλίας, πάρ τον άλλον που είναι από την Κέρκυρα. Τρελαθήκαν όλοι οι παράγοντες. Αλόφρονες. Και αυτό κράτησε όσο ήταν το Χάγκελ. Το Χάγκελ δεν άνοιγε, δεν καταλάβαινε. Δεν ίδρωνε τα αυτή του. Το ίδιο έκανε και ακολούθησε συνταγή ο Φράντο Σάντο. Πήρε τη συνταγή από τον Χάγκελ και πήγε μέχρι το 14. Μετά το 2014 βρεθήκαν τα κλειδιά, ανοίξαν οι πόρτες, περάστε όλοι μέσα τότε με το Ρανιέρι και ήρθε μετά τσουνάμι, καταιγίδα. Αδικείς το Σκύμπε. Αδικείς το Σκύμπε. Η ιστορία που λέμε τώρα δηλαδή, αυτό που συνέβη. Αδικείς το Σκύμπε, Μιλιάδη. Αδικείς το Σκύμπε. Και ο Σκύμπε της λογικής του Ζάντος και του... Ναι, προσπάθησε. Ο Σκύμπε ήταν ο μοναδικός που προσπάθησε. Δεν λέω για όλους, ρε παιδί. Απλά το σύστημα της έβαλε του Άρη, δεν της άρεσε ο Σκύμπε. Γι' αυτό έφυγε ο Φερνάντο Σάντος και μετά είχαν παρέλαση, ξέρω εγώ, 10 προπονητών, 9 προπονητών. Δεν είπα ότι ο Σκύμπε είχε μια διαφορετική νοοτροπία, αλλά θα έλεγα η πλειονότητα των
Προπονητών τίποτα. Πειθαρχούσες αυτά που τους λέγανε από πάνω. Την οτροπία του Ρεχάγκελ είχε Μιλτιάδη. Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά δεν του αντώναψαν να δουλέψει. Άρα, Μιλτιάδη, από αυτό που λες, εγώ συμπεραίνω ότι ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας πρέπει να είναι και λίγο ξεροκέφαλος. Βεβαίως. Εγώ όχι μόνο ξεροκέφαλος. Με την καλή έννοια, αν υπάρχει τέτοια, ρε παιδί μου, έτσι, ναι. Παίρνω την πληροφορία ως καταρχήν να σου πω για κάτι ομοσπονδιακός προπονητής. Το κουβέντιαζα με τα παιδιά, δεν ξέρω, προχτές. Ομοσπονδιακός προπονητής δεν μπορεί να κριθεί σαν προπονητής πάντου. Γιατί δεν έχει την πολυτέλεια να δουλέψει. Δηλαδή είναι ο Μαρτίνης στον Ολυμπιακό, ο Γιαννίκης, ο Λουτσέσκου. Παίρνει την ομάδα το καλοκαίρι, επιλέγω, δεν επιλέγω, εν πάση περιπτώσει με όσα προβλήματα κτλ. Έχει 25 ποδοσφαιριστές, δουλεύει 2 μήνες μαζί του για να παρουσιάσει ένα κοινό. Τώρα από εκεί θα δει τα παιδιά μια εβδομάδα και θα του ξαναδεί τον Ιούνιο. Και τον Ιούνιο θα του δει τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, ξέρω πότε θα του δει. Δεν μπορεί να στήσει ομάδα. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Τι είναι ο ομοσπονδιακός, τι είναι. Παρακολουθώ όλη τη χρονιά τους παίκτες που έχουμε εντοπίσει, κρίνω ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα σχέδια που έχω. Και μέσα σε 3 μέρες πρέπει να κάνουμε 3 προπονήσεις, 4 και να πω παιδιά θέλω αυτό, αυτό, αυτό και αυτοί που θα κληθούν πρέπει να το υπηρετήσουν στο απόλυτο. Αυτός είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής. Ναι, μα γι' αυτό δεν έχει άλλη δυνατότητα. Τι, ο Πογέτη θα καθίσει τώρα να πει στους παίκτες τις τακτικές. Απλώς λέει θέλω με 3 βαλιές να κάνουμε αυτό. Θα βγει μπάλα στον Μπέλκα. Ο Μπέλκας διαγώνια θα κάνει την κίνηση, τους βγάζει 5-4 πραγματάκια. Αν ανταποκριθούν οι παίκτες και φάνηκε ότι με τη Ρουμανία. Ήταν σχεδιασμός δικός του. Κάποιοι λένε μα πρόλαβα σε 3 μέρες. Όμως ο Ολυμπιακός πρέπει να προλάβει σε 2 ώρες. Σε 2 ώρες πρέπει να καθίσει στον πίνακα και να πει στους. Γιατί είναι σαν το αρχιμουσικό ρε παιδί μου. Παίρνει μουσικούς που είναι από διάφορα συγκροτήματα και λέει: παιδιά, αύριο έχουμε μια συναυλία. Και αρχίζει και λέει: το βιολί θα κάνει αυτό. Το μπουζούκι θα κάνει αυτό. Τα κρουστά θα κάνουν αυτό. Ο άλλος θα κάνει αυτό. Εάν παίξουν όλοι σωστά τις νότες, θα βγει μια πολύ ωραία μελωδία. Έτσι είναι και ο ομοσπονδιακός. Τι θα κάνει ο ομοσπονδιακός, τους πήρε στον Άγιο Κοσμά 3 μέρες και ότι θα αλλάξει την ομάδα και θα χτίσει για να δούμε το έργο του. Δεν υπάρχει έργο ρε παιδιά μου. Με τη διαφορά. Ο ομοσπονδιακός είναι 3 τακτικές. Περαιτήσαμε τις τακτικές, κερδίσαμε. Δεν υπηρετήσαμε, τελειώσαμε. Και είναι και το άλλο θέμα με τη διαφορά. Στο παράδειγμα που έφερες ότι στους μουσικούς όλοι στις ορχήστρες τους παίζουν. Στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν όλες τις ομάδες τους. Όλες. Δηλαδή κουβαλάει και αυτό. Όχι, εγώ λέω ότι η βάση όμως ξέρουν, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία να παίζουν. Ναι. Ξέρουν. Ναι. Δηλαδή, γιατί να σου πω και κάτι, μπορεί να μην παίζει ο άλλος βασικός στην Κάλιαρη. Λέμε, ρε παιδί, τώρα θυμήθηκα την Κάλιαρη, οποιαδήποτε ομάδα. Ναι. Αλλά ακολουθεί την τακτική, το πρόγραμμα της εβδομάδας προπονήσεων κτλ. Δεν διαμορφώνει τώρα χαρακτήρα αγωνιστικό στα 90 λεπτά του εκεί που παίζει τον αγωνιστικό χώρο. Δεν γίνεται τίποτα. Η δουλειά σε μια σωστή ομάδα γίνεται στη διάρκεια από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εκεί θα μάθει τις τακτικές. Θα μάθει την κίνηση, τα θέλω του προπονητή του, στην οποιαδήποτε ομάδα. Εάν περιμένεις δηλαδή εσύ ότι η Δευτέρα με Παρασκευή παίζει στον Ολυμπιακό, ποιο να δημιουργεί, το Ακιμπού Καμαρά, και την Κυριακή θα μάθει, δεν παθαίνει τίποτα την Κυριακή. Όχι, την Κυριακή αλλά ο καθρέφτης είναι η Κυριακή. Αυτά τα θέματα στην εβδομάδα. Είναι σαν να πας, λες διαβάζω όλη την εβδομάδα να πάω να γράψω ιστορία. Τι θα πας την ώρα του μαθήματος και της ιστορίας να γράψεις ιστορία. Αν δεν έχεις διαβάσει. Όχι, αλλά από το αποτέλεσμα θα κριθείς έτσι και την Κυριακή είναι ο καθρέφτης των προπονήσεων που έχει ακριβώς. Αυτού που βγάζουν. Άρα και αυτός που δεν παίζει πρέπει να είναι έτοιμος, ενσωματωμένος στην ομάδα όταν κληθεί να προσφέρει αυτό που πρέπει να προσφέρει. Βέβαια. Αυτό εγώ έτσι το πιστεύω, έτσι το βλέπω το ποδόσφαιρο. Έτσι είχε πει κάποτε και ο Μουρίνιο ότι οι 11 που παίζουν πρέπει να είναι έτοιμοι, αλλά αυτοί που είναι πίσω πρέπει να είναι ακόμη πιο έτοιμοι. Έτσι, μπράβο. Για να είναι πανέτοιμος δηλαδή να δώσει. Γιατί σφαγικά το ποδόσφαιρο πλέον είναι μια τακτική, ρε παιδιά. Δεν είναι μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο να δείξω το ταλέντο μου. Αυτό που πάνω το κάνει σε μια επίδειξη σε καμιά παραλία κτλ. Mm. Τώρα, γιατί είχα πάει στην Ολλανδία μια εποχή και συνομιλούσα με κάποιους. Και ξέρεις τι έλεγαν, ότι αν δεν μπορεί να τα καταφέρει στον αγωνιστικό χώρο ο X ποδοσφαιριστής από αυτά που του έχει μάθει ο προπονητής στη διάρκεια της εβδομάδας που του έχει ζητήσει, τότε δεν αξίζει να είναι στην ομάδα. Άρα είναι σε άλλη ομάδα, λέει. Δεν δουλεύει με αυτή την ομάδα. Μα έχουμε παράδειγμα. Έτσι και ο Πογέ τώρα παίρνει ποδοσφαιριστές. Δεν θα τους μάθει τώρα πώς να παίζουν τους παίκτες του Ολυμπιακού ή τους παίκτες του Παναθηναϊκού ή του Μπακασέτα. Τι να του μάθει του Μπακασέτα. Απλώς από τον Μπακασέτα ή τον Μπέλκα θα ζητήσει να κάνει 3 συγκεκριμένες κινήσεις. Πού δηλαδή θα κινηθεί. Κύριε Μπέλκα, θα κινηθεί αριστερά. Θα κάνει διαγώνια κίνηση ή θα κάνει συγκλίνοντας προς τον άξονα. Θα βγάλει δεξιά στο μάνταλο ή μπάσκετ. Ο μάνταλο θα κάνει αυτό. Δηλαδή ο καθένα έχει πάρει με βάση την τακτική που ακολουθεί η ομάδα.
Ιδάλω είναι σκορποχώρη. Ιδάλω ξέρει τι λέει ο προπονητή. Παιδιά, είσαστε μια γαρούλα φρεσκοξυρισμένη, αρωματισμένη, για να κάνει το μασάζ σα. Μπείτε μέσα και επειδή. Και διαλύστε του. Νικήστε του. Λοιπόν, να πω όμω. Λοιπόν, αυτό είναι προπονητή. Έχω δει και τέτοιου προπονητέ. Oh. Έχω τύχει με προπονητή που χωρί να λέει τίποτα. Θέλω να σε παλικάρια, να είστε έτσι, να είστε αλλιώ. Και έλεγα, θα του πει κάποια στιγμή τι να κάνω στον αγωνιστικό χώρο. Τίποτα. Εκεί παλικάρια και εσεί είσαστε ανώτεροι φιλοί και οι άλλοι είναι. Δηλαδή, παίζαμε τη Γερμανία και έλεγε, εμεί είμαστε ανώτεροι φιλοί από του Γερμανού. Τώρα είσαι καλά, ρε. Και φάγαμε, όχι, και είχα πάει στην αγωνιστική και φάγαμε έξι. Και δεν καταλάβαμε πού τα φάγαμε. Παλιά σου λέω, δεν σου λέω για παλιά, τώρα. Παλιά, το κατάλαβα. Και, λοιπόν, ωστόσο, νομίζω ότι όλοι μα στο μυαλό μα έχουμε. Ότι συγκριτικά με τον προπονητή του συλλόγου, η δουλειά του ομοσπονδιακού είναι πιο εύκολη. Αυτό δεν έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολη, γιατί είναι η επιλογή πολύ των προσώπων. Γιατί ο προπονητής που είναι στον Ολυμπιακό, ο Μαρτίνς, επιλέγει ή στην ΑΕΚ, όποιος θα έρθει, εν πάση περιπτώσει, ή στον ΠΑΟΚ, ή οπωσδήποτε. Ο προπονητής λοιπόν έχει ένα συγκεκριμένο υλικό που να το δουλέψει για να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό. Άρα λοιπόν η αποστολή του τελειώνει μέχρι τον Σεπτέμβριο, εκεί στην επιλογή των προσώπων αναφέρομαι, έτσι. Γιατί μετά δεν έχει την πολυτέλεια να επιλέξει. Ενώ ο ομοσπονδιακός πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι πανέτοιμος να επιλέξει και τους καλύτερους για την εντεκάδα. Mm-hmm. Αναφέρομαι πάντα στην εντεκάδα. Ναι, εντεκάδα. Δηλαδή να ξέρει σε ποια κατάσταση είναι ο Φορτούνης, σε ποια κατάσταση είναι ο Κουρμπέλη, σε ποια κατάσταση είναι ο Σιώπης. Να τους ξέρει, δηλαδή να τους παρακολουθεί. Και να κρίνει αν θα παίξει αυτός και με ποια τακτική θα παίξει, πώς θα παίξει. Και οι συνεργάτες του ταυτόχρονα. Κωστή, εσύ το γεγονός. Και οι συνεργάτες του, ναι. Τεράστια σημασία παίζει το ποιον συνεργάτη έχεις, έτσι δεν είναι. Κωστή, υπάρχει και τον δεσαβαντάζ των μεταγραφών, ότι ο ομοσπονδιακός δεν έχει και τον περιθώριο των μεταγραφών. Όχι μόνο, δεν μπορεί να το εμπλουτίσει το υλικό. Δεν μπορεί να το εμπλουτίσει. Τι μεταγραφές. Καταρχήν δεν ξέρουμε αυτός τώρα τι συστήματα θα παίξει. Απέξει ένα. Ο Πογέτ στην ΑΕΚ έπαιξε και το 3-5-2, το 3-4-3 το έπαιξε. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Δεν ξέρουμε στο κοουτσάρισμα τι θα κάνει. Έγινε πολλά τα... Γενικά, ναι. Εμένα μου αρέσει, το είπα και στον πρόλογο, μου άρεσε που κέρδισε η Εθνική 1-0, γιατί όπως είχε μπει και ο Γιώργος Καραγκούνης, που είναι και ρέκορ μας συμμετοχών, δεν είναι ντροπή, η νίκη με 1-0. Και νομίζω με πιάλη το σημαντικό είναι να αποκτήσουμε και μία ταυτότητα, έτσι. Εδώ το θέμα είναι όμως εδώ, ότι θα πρέπει να δώσει ένα χαρακτήρα στην Εθνική. Δηλαδή... Μέσα από εναλλαγή συστημάτων, να έχει ένα χαρακτήρα η Εθνική. Είναι το 1-0. Είναι το 1-0. Και φυσικά δεν είναι ντροπή. Φυσικά δεν είναι ντροπή. Και φυσικά θα υπάρχουν παίκτες όπως ο Σιώπης που είναι ρολίστας σε αυτό το κομμάτι. Είναι ρολίστας. Ο Σιώπης είναι ένα κόβιμο, χιλιόμετρα. Όπως ο Τσιγάρας, για παράδειγμα. Mm-hmm. Δηλαδή σε ένα μάτς μπορεί να θέλουμε να παίξουμε πολύ τη 3-5-2 με δύο χαφ εξάρια, ένα πολύ καλός αντίπαλος, να φύγουμε στην κόντρα. Εγώ το Σιώπη τον έχω στο μυαλό μου σαν αντιζέκα, να πω την αλήθεια. Ναι, νομίζω σε αυτό το στήριο. Ο Ζέκα, κοίταξε. Γελάς με διάλε. Πάσε Γιάννη από το, όταν ήταν στο Πανιόνιο, έτσι, για παίξει μια παιδί στο Πανιόνιο. Ο Ζέκα ήταν και ένα μικρό κομμάτι, λίγο κυπάς, δώσκε ένα 20% και επιθετικά κάτι. Λίγα πράγματα βέβαια, αλλά ο Σιώπης δεν σου δίνει πολύ. Ο Σιώπης ήταν ένας από τους πιο αδικημένους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί? Κατά την προσωπική μου άποψη, θα μπορούσε να παίξει ακόμα και στον Ολυμπιακό. Κακός δεν είναι προερχόμενος. Κακός. Κακές επιλογές. Και για μένα δεν είναι ρολίστας. Είναι πρωταγωνιστής. Γιατί όλη η δουλειά της αμυντικής λειτουργίας και του transition, του επιθετικού, της μετάβασης δηλαδή, που για να το καταλαβαίνουν όσοι το καταλαβαίνουν, έχει να κάνει κυρίως με ένα κομμάτι του Σιώπη. Αν ο Σιώπης δεν είναι καλός. Ή ο εκάστοτε Σιώπη στη συγκεκριμένη θέση που παίζει. Εντάξει, τότε ο Νίκος... η ομάδα καλά, δεν έχει καλή λειτουργία. Νίκο, Σιώπη κόβει, αλλά δεν είναι να κάνει οργάνωση. Εντάξει, ο Νίκος έχει μία δυναμία στα αμυντικά χαβ γενικά, οπότε του το καταλογίζω. Να σου πω, Γιάννη, ο Νίκος, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Βέβαια, δεν έχει ο Νίκος, εντάξει, θα ήθελε να είναι ο Σιώπης ένας Τσάβι, ένας Μόντριτς, ένας Ινιέστα. Ναι. Δεν, μα δεν έχει επιθετικό. Αλλά έχει στον απόλυτο βαθμό την αμυντική λειτουργία. Όλα αυτά το ανασταλτικό κομμάτι νομίζω είναι ιδανικό. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά έχει ελαττώματα. Όχι, άλλο λέω. Περίμενε. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά, ρε παιδί μου. Επιθετικά δεν κάνει τίποτα και δεύτερον. Ένα άλλο ελάττωμα έχει. Δεν είναι box to box. Όχι, δεν είναι box to box. Αλλά ο Σιώπης βοηθάει τον Μπουχαλάκη και τον Μάνταλο. Το κομμάτι είναι μανούλα. Μα φαίνεται τι καριέρα έχει κάνει. Να πάμε λίγο. Ναι, παιδιά, αλλά πρέπει να είναι εκεί γύρω. Δηλαδή, ο Σιώπης με κοντό δίπλα θα έχει προβλήματα.
Μα γιατί δεν το βάλει κοντό, το βάλει ψηλό. Θα του βάλει το Μπουχαλάκι ή θα του βάλει τον Αλεξανδρόπουλο. Λοιπόν, κύριοι, πρέπει να δούμε λίγο και τις φάσεις από το πρώτο μάτς με τη Ρουμανία, όσο έχουμε μαζί μας και τον Μιλτιάδη, και να πάμε και στην αξιολόγηση. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι, Γιώργο, ωραία. Η πρώτη είναι η ευκαιρία με Πέλκα, όπου είναι φάση στην οποία η Εθνική πίεσε ψηλά και ανέκτησε την μπάλα. Έτσι. Η καλή αμυντική λειτουργία που ξεκινάει από το Σιώπη και καταλήγει στους υπόλοιπους. Ορίστε. Ναι, μέσω επιθετικά. Εδώ. Γιατί νομίζω, Μιλτιάδη, ότι είναι πώς να το πω τώρα, όχι ζητούμενο, είναι προαπαιτούμενο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να μπορείς να κάνεις καλή πίεση μπροστά, έτσι. Ακριβώς. Τώρα, οι ομάδες που βασίζονται στην καθαρά αμυντική λειτουργία, δηλαδή παίζουμε όλοι κάτω τη μεσαία γραμμή, σαν ένα παιχνίδι αναμονής, έχει ξεπεραστεί εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Νομίζω πρέπει ο αντίπαλος να αισθάνεται και τους πλάγιους στη διάταξη αυτή. Γι' αυτό πήγε το 4-3-3, δηλαδή πρέπει να πιέζει ψηλά ο Πέλκας, πρέπει να πιέζει όπως πιέζει ο Λιμνιός ή ο Γιακουμάκης. Να πιέζει τους δύο στόπερ. Γενικώς να σε αισθάνεται, ρε παιδί μου. Ναι. Να μην φτάνουν τώρα δύο στόπερ στη μεσαία γραμμή και να περνούν τη μεσαία γραμμή και οι υπόλοιποι 11 πίσω από την μπάλα. Είναι σημαντικό αυτό, γι' αυτό και η επιλογή κάποιων παικτών έχει γίνει και με αυτό το κριτήριο. Ναι, και... γιατί αυτό τώρα που αυτή η ομάδα, αν ξέρει το Μπουχαλάκι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ταχυδυναμικοί. Βάλτε τους να τους δούμε. Ακριβώς. Είναι ταχυδυναμικοί και κάνουν πίεση πάνω στον ανάλογο χαφ. Mm. Και όχι μόνο αυτά, κλέψουν την μπάλα. Δεν έχει παίκτη να την κανακέψει. Θέλει γρήγορη πάσα και βγαίνει στον χώρο. Είναι ένα στυλ τέτοιο. Ναι. Και σε σχέση με το fan skip είναι πολύ πιο κοντά οι γραμμές μεταξύ τους. Λοιπόν, τώρα βέβαια. Κάτι που άλλο θέλω να παρατηρήσω, να προσθέσω σε αυτά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Δήμο και τον Νίκο. Αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι αν δείτε τη φάση. Δηλαδή, όταν περνάει η μπάλα διαγώνια, οι άλλοι παίκτες δεν περιμένουν. Κάνουν κίνηση στο χώρο, είτε διαγώνια κίνηση, είτε να βγουν στο χώρο για να δεχτούν τη μεταβίβαση. Ναι. Και αυτή είναι γρήγορη. Εμείς το είχαμε μέχρι τώρα, ότι δίνουμε την μπάλα και περιμένουμε. Σωστό. Να δούμε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Θεατές. Αυτό που κάνουν οι Ολυμπιακός. Οι κάνουν κίνηση συνεχή για να βρεθούν είτε σε θέση υποδοχής μπάλας, είτε σε θέση του να κάνουν τελική πάσα. Πάμε τώρα να δούμε ευκαιρία με τον Μίτριτσα. Κωστή, Μητρίτσα ή Μήτριτσα είναι, έχω μπερδευτεί. Μητρίτσα. Πες λοιπόν. Τον Τσάκωνα εσύ. Μητρίτσα. Κοίτα, οι Ρουμάνοι Μήτριτσα τον λένε, αλλά μπάσε επιπτώσει τώρα. Εντάξει. Okay. Και εμείς εδώ Μήτριτσα το λέμε. Ναι. Εντάξει, μίλησα γιατί είναι ο γαμπρός από τη Ρουμάνια, Μήτριτσα. Ναι. Α, Μήτριτσα. Τον λένε χρόνια οι Ρουμάνοι. Okay, τώρα Μήτριτσα. Εντάξει, Μήτριτσα, Μήτριτσα. Είναι ταχυδυναμικός, είναι μαμούνι, πιέζει. Δεν είναι εύκολος πολύ στον γκολ. Είναι, σου κάνει ανακατοσούρα. Είναι ρε παιδί μου, πώς ότι ο Βέγκος στο εστιατόριο θα κάνει γρήγορα τις κινήσεις, μπαμ, μπαμ, ένα αφεντικό, μπαμ, θα σκοντάψει στο φέρμα, θα ρίξει το, θα ρίξει το δίσκο. Υπάρχει εδώ στην περίπτωση του Μίτερτς, επειδή είναι ταχύτατος ποδοσφαιριστής, με γρήγορη κίνηση υπάρχει μια δυσλειτουργία μεταξύ και μπέρδεμα Ρώτα και Χατζηδιάκου. Δηλαδή, περίμενε ο Χατζηδιάκος να βγει στο Μίτερτσα, ο Ρώτα άφησε για το, μεταξύ των δύο. Ναι. Έχουν εμπλακεί και δύο στη φάση. Και δεν αποφασίζει κανένας από τους δύο να περσάρει το Μίτριτσα, να τον ακουδήσει και γι' αυτό βγαίνει μόνος. Ποιος θα πάει πρώτος. Ο ένας περίμενε τον άλλον, σταμάτησαν και οι δύο. Είναι φάση που μπορεί να γίνουν αυτές, ρε παιδί μου. Εντάξει, μια ομάδα δεν θα κάνει λάθη. Αλίμονο. Το ακυρωθέν γκολ του Γιακουμάκη ύστερα από την πάσα του Λιμνιού. Θα μπορούσε να έχει γίνει γκολ από τον Ρούς, τον στόπερ που έβγαλε την μεγάλη πάση. Ο Νίτσα, έτσι. Θα μπορούσε να γίνει γκολ. Ακριβώς. Να μην ξεχάσουμε τον διαιτητή αυτόν να τον καλέσουμε σε κανένα τέρμπι τη Super League να κλάψουμε όλοι μαζί. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι τον καλύπτει ο στόπερ. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα ακυρώνει τον κολλάκι. Δεν υπάρχει. Χωρίς βαρ μετά από 1,5 λεπτό. Ναι. Γι' αυτό σου λέω στη Super League σε κανένα τέρμπι. Τώρα σε καμιά τούπα να το φέρουν να γελάσουν. Εννοείται ότι θα υπάρχει βαρ. Και δεν μας το έχουν πει. Ναι. Δεν γίνεται να ακυρώσει ένα γκολ μετά από 1,5 λεπτό. Και μας το κρύβουν. Δεν είχε βαρ. Ευκαιρία. Δηλαδή ο βοηθός δεν σήκωσε το σημαίακι. Ο διαιτητής έδειξε σέντρα και μετά από 1,5 λεπτό λέει άκυρο. Ακ, το πήραμε πίσω. Ποιος του το είπε. Πάλι ευκαιρία με Πέλκα από πάσα του Μάνταλου για να δικαιωθεί ο Μιλτιάδης που μας έλεγε όταν σε πολλές φάσεις μέσα ο Πέλκας, αλλά είχε το θέμα με το τελείωμα, έτσι. Δηλαδή. Και ο Μάνταλος ναι, ο Πέλκας εκεί και βγαίνει, πάει Μάνταλος και θα βγει σε θέση, κοίτα, βγαίνει σε θέση φόρ. Δηλαδή έκανε αυτή την κίνηση με το Μάνταλο που ανέβαινε ψηλά. Ναι. Θα μπορούσε δηλαδή εδώ να σουτάρει. Να βρει στόχο τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε γκολ ή όχι, αλλά. Εντάξει, προλαβαίνει με μικρά βήματα, βάζει πλάτη, αλλά δεν αστοχεί. Εντάξει. Σε αυτά είναι καλό ο Πέλκας. Άμα του τη φέρει,
Ναι. Άμα του τη φέρει την μπάλα, αυτός δεν μπορεί να κάνει την κίνηση εύκολα που κάνει ο Μάνταλος. Να τη φέρει αυτός το Μάνταλο σε μια άλλη φάση, ας πούμε. Μα τον εντυπωσίασε το Μιλτιάδη αυτή η φάση, γιατί και στην περιγραφή του τη χαρακτήρισε ως την καλύτερη της εθνικής. Ναι, νομίζω ότι εδώ ήταν η ωραιότερη επίθεση που έχει βγάλει η εθνική ομάδα τον τελευταίο καιρό. Mm-hmm. Είναι επιθέσεις με ταχύτητα. Αυτό το έχει κάνει και σε άλλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτή η φάση, αλλά το έχει κάνει σε 3-4 περιπτώσεις. Που ακριβώς. Δεν πρέπει σε δεσμονή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το να βγαίνει η μπάλα διαγώνια, ξέρεις, αριστερά, αμέσως δεξιά και να γίνει την κίνηση να βγει ο παίκτης που κάνει την μπάλα σε θέση φορ. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι θέμα τακτικής, δηλαδή ακριβώς. Αυτό που του είπε ο Πογέ, του ζήτησε να βγάλουν ακριβώς. Έστω 2-3 φάσεις. Το γκολ του Μπουχαλάκη από την σέντρα του Ρώτα. Τώρα οι αγκίδες. Και πάλι γίνεται με το Μάνταλο. Ο Μάνταλος έβγαινε πάντα δεξιά. Και... Ναι. Αλλά Μιλτιάδη, οι αγκτζίδες είδατε καλή σέντρα από τον Ρώτα. Εδώ τι έχει γίνει. Έχει βάλει γκολ ο Μπουχαλάκης και έχει πατήσει περιοχή ο Μπουχαλάκης που τελευταία... Όχι, εγώ να σου πω κάτι. Συμφωνώ με τον Νίκο σε πολύ μεγάλο βαθμό που είπε ότι ο Ρώτα δεν είναι υψηλού επίπεδου κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά έχω να πω ότι παρουσιάζει βελτίωση. Ναι. Δηλαδή τώρα στα τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ έχει παρουσιάσει μια βελτίωση και στις μπαλιές που έχει κάνει. Έχει... Mm-hmm. Εξάλλου έχουν σκοράρει νομίζω Αραούχο μια κεφαλιά πάλι από σέντρα του Ρώτα τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή πριν από περίπου 6 μήνες ο Ρώτα δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα καν στην περιοχή. Και ο Μάνταλος. Μέσα από την προπόνηση βελτιώνεται. Και ο Μάνταλος. Έχει πολλά στοιχεία που μπορεί να βελτιώσει. Ναι. Αλλά υπάρχει μια δυσκολία με την ΑΕΚ. Δεν θα του δώσει δυνατότητα. Το τη στιγμή που παρουσίασε έστω μια μικρή βελτίωση, τον πέταξαν στον πάγκο και πέρασαν τον Μισελέν. Είναι θέμα τη ΑΕΚ δηλαδή. Αν μπορεί να. Αυτό το παιδί εντάξει, να ανέβει επίπεδο. Οι ενστάσεις δεν έχουν κάνει το. Έχουν να κάνουν κυρίως ότι μπαίνει κάπως ατσούμπαλα, με τραπεί ο όρος στα μαρκαρίσματα. Όχι τόσο. Και στα μαρκαρίσματά του είναι, πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ. Μπαίνει πάρα πολύ δυνατά, δεν έχει το timing, είναι εύκολο να κάνει πέναντι, εύκολα το φάουλ, μπαίνει με πολύ δύναμη, χωρίς σκέψη. Ναι, ναι. Πρέπει να το βελτιώσει αυτά. Αν δεν τα βελτιώσει, είναι αντιθασέψει. Είναι αντιθασέψει. Είναι αντιθασέψει. Είναι αντιθασέψει. Είναι αντιθασέψει λίγο. Την ορμή του και το πάθος του κλπ. Έτσι ακριβώς. Πει ο Αβραμίδης, γιατί ο Μπουχαλάκης στον Ολυμπιακό δεν πατάει περιοχή. Να σου και πω τώρα γιατί δεν πατάει περιοχή. Γιατί δεν χρειάζεται να πατήσει η περιοχή, γιατί στη θέση αυτή μπορεί να παίξει εύκολα ο Μάτι Καμαρά όταν ήταν στα καλά του. Μάλιστα. Και τώρα γιατί πατάει, γιατί είναι ο Σιώπης πίσω και κόβει. Γιατί έχει γρήγορα στόπερ. Δεν είναι μόνο η φάση του γκολ που βάζει ο Μπουχαλάκης. Σε άλλες δύο πάλι περιπτώσεις, τη μία δεν του την έδωσε ο Μάνταλος. Είναι, απάντηση, αυτό λέω, είναι αυτό, πολύ αυτό πιο απλή απάντηση, γιατί η τελευταία δεν παίζει τόσο συχνά. Δεν είναι. Λοιπόν, εντάξει. Όχι ρε παιδιά, είναι και με βάση την τακτική και τις εντολές που έχει πάρει από τον προπονητή. Νομίζω ο Μαρτίνς δεν του έχει ζητήσει να πατάει περίπου. Όχι. Τίποτα. Εγώ βλέπω τον Μπουχαλάκη να βγαίνει περιφερειακά στο ημικύκλιο για να δεχθεί την πρώτη απόκριση και να σουτάρει. Σωστά. Αν μπορεί να σουτάρει. Άρα... ή να βγάλει την μπάλα να τη σπάσει αριστερά στου πλάγιου. Δηλαδή αυτό το ρόλο παίζει. Άρα Μιλτιάδη... ο Μαρτίνς δεν του έχει ζητήσει να μπαίνει περιοχή. Ακριβώς. Είναι θέμα τι εντολή παίρνει ο παίκτης. Καταλήγουμε σε αυτό που μας είπε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, ότι μερικές φορές είναι και τι εντολή έχουν οι παίκτες και ναι, διαφορετικό ακριβώς. Βλέπουμε εμείς. Εάν του ζητεί ο Μαρτίνς να μην περνάει περιοχή γιατί είναι ο Ελαραμπή και έχει δώσει εντολή στο Μαντί Καμαρά να πατάει περιοχή, κάποιο πρέπει να μείνει στην περιφέρεια. Για να δεχτεί την πρώτη παλιά. Συγγνώμη Κώστα, θυμάμαι και το Σιμάνσκι που είχε κάνει κάποιες δηλώσεις πρόσφατα για τον Γιάννη και ότι δεν τον άφηνε να προωθείται. Δεν είναι Μιλτιάδη. Ναι, τι του ζητήσει, δεν ξέρουμε. Έχει λόγο, έχει εξήγηση αυτό. Αντίθετα, Κώστα, εάν ο Μαρτίνς του έχει πει του Μπουγαλάκη ότι ανεβαίνοντας θέλω να πατάς περιοχή, να κυνηγάς τον γκολ, τότε κακός δεν παίρνει ο Μπουγαλάκης. Αντίθετα στις στατικές φάσεις. Ο Μπουχαλάκης συνήθως βγαίνει μπροστά για να κάνει. Δεν κάνει όμως κόστη, δεν κάνει όσοι είσαι. Απλά η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, γιατί και ο Ολυμπιακός, άμα αρχίζει Μπουχαλάκη ανέβα, μετά πρέπει να γυρίσουν με ταξίαμα. Σου λέει τι αν τον έχω εκεί, είναι και αργός. Είναι και αργός, πώς θα μου γυρίσουν. Δηλαδή ο Μαρτίνης γνωρίζοντας ότι ο Μπουχαλάκης δεν έχει ταχύτητα να γυρίσει. Σου λέει θα ξέρω τι θέλει ο προπονητής, τη ζητά από τον κάθε παίκτη. Στο γράφω Καλυθέα. Μάρια Αβραμίδη, όλοι στο λέμε, πότε θα το καταλάβεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δοκάρι. Το δοκάρι των Ρουμάνων με τον Ρούς για να τελειώνουμε και με τις φάσεις. Εντάξει, εκεί υπήρχε έτσι μια λιγορία κυρίως στο άλμα, αλλά είναι και το ταλέντο του ποδοσφαιριστή που πηδάει στο σωστό χρόνο. Ο Μπουχαλάκης αυτό και εκεί. Εδώ μας γλίτωσε το δοκάρι. Λοιπόν, πάμε λίγο στην βαθμολόγηση για να κλείσουμε αυτή την ενότητα με την εθνική ομάδα. Μιλτιάδη, πολλές φορές μπαίνουμε λίγο έτσι στη... Μιλτιάδης Νίκος. Εγώ... Μιλτιάδης Νίκος.
Λοιπόν, έτσι, πράγμα, θα βαθμολογήσετε. Γιατί είναι Κωστή έτσι, σνομπαρείς. Όχι. Δεν θες. Λοιπόν, ωραία, κανένα πρόβλημα. Μιλτιάδης Νίκος. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι θα... Από το 1 μέχρι το 10 δίνουμε βαθμολογία με βάση το πρώτο δείγμα αυτό που είδαμε. Ναι, αυτό εδώ. Πογέ. Πώς το Πογέ. Ναι. Σε όλους. Στο Πογέ εντάξει ρε παιδί, του δώσουμε ένα 8 ξέρω εγώ. 8. Και εγώ 8 θα δώσω. Γιατί κοιμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα. Δεν ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα των τριών ημερών συνεργασία. Θέλει... Έβγαλε μια καλή εικόνα η ομάδα στο μεγαλύτερο διάστημα. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι μόνο 3-4 ημέρες. Ήξερε και από πριν πώς έπρεπε να το κάνει. Ναι, εγώ και άλλο, λέω σε επαφή με τα παιδιά. Έχει μιλήσει με κάθε παίκτη ξεχωριστά, με παίκτες που ήρθαν και δεν ήρθαν. Έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας και νομίζω ότι αυτό που είδαμε δεν είναι τυχαίο. Το θέμα είναι και συνέχεια. Μακάρι, κρατήστε την πρώτη καλά. Εγώ νομίζω ότι ο Πογέ, όπως ήταν και στην ΑΕΚ, με το που συμφώνησε και υπέγραψε το συμβόλαιο και από πριν θα έχει αρχίσει να ασχολείται με την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει. Και έχει και πολύ καλούς συνεργάτες. Λοιπόν, έχουμε Βλαχοδήμο. Βλαχοδήμος. Το Βλαχοδήμο θα βάλουμε ένα 8 για την πολύ καλή απόκριση που έκανε στην κεφαλιά του Ρους. Mm-hmm. Όταν χρειάστηκε δηλαδή ο Βλαχοδήμος. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Βλαχοδήμος είναι κοντά στο άριστερο. Ωραία. Είναι, αυτή την εποχή είναι ο πιο φορμαρισμένος. Νομίζω δικαίως είναι κάτι. Και με την Μπενφίκα, πότε του βάζουμε 9, ε! Ναι, 9. Και σημαίνει ότι είναι και απόψε βασικός, που σημαίνει ότι δεν κάνει. Δηλαδή, πάει, δεν κάνει ρωτήσεων. Και είναι σωστό αυτό νομίζω. Γιατί θέλει να το φύλλα κάνει σωστό Μιλτιάδη, έτσι. Ναι, νομίζω ότι. Εντάξει, να σου πω, μπορεί να ήταν και ο Πασχαλάκης, ρε παιδί μου, και να ήταν το ψήσου. Σε υψηλό επίπεδο, γιατί ο Πασχαλάκης θα έλεγα είναι ο καλύτερος Πασχαλάκης των τελευταίων χρόνων. Βέβαια. Νομίζω σήμερα αυτή την εποχή παίζει με πολύ μεγάλη ωριμότητα. Έχει προσφέρει απίστευτα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά παίζει ένας κάτω από τον κολοπόστα. Εντάξει, ένας θα παίξει. Δεν μπορεί να παίξουν τρεις, ξέρω εγώ. Πάμε λίγο στην. Και ο Αθανασιάδης, αν δεις τον Αθανασιάδη στα παιχνίδια που έχει κάνει, είναι καταπληκτικός. Ναι. Εντάξει, τώρα ένας. Άλλο έγκλημα τη ΑΕΚ. Λοιπόν, άστο το. Πάμε παρακάτω. Ναι, μιλάμε τώρα για εγκλήματα. Τσιμίκας, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος και... Εντάξει, ο Τσιμίκας δεν με ικανοποίησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή από έναν παίκτη της Λίβερπουλ περίμενα περισσότερα πράγματα. Να πεις τώρα έχει και το Ράτσιο από εκεί, ο οποίος είναι γρήγορος, δεξιός αμυντικός, κάπου τον έχανε. Εντάξει, τον Κώστα θα το γύρω στο 7 θα το έβαζα. Περίμενα 7. Πολύ περισσότερα από τον Κώστα δηλαδή. Και εγώ 7 θα βάλω. Χατζηδιάκος. Εντάξει, ο Χατζηδιάκος τώρα τα παιδιά δεν έχουν ούτε την μεγάλη εμπειρία. Εκεί στο 7-8 και μέσα στο 7 και στους 4 εγώ θα βάλω για να είμαστε. Και στο Ρώτα, ε. Θα βάλω και στο Ρώτα, ρε, γιατί εντάξει, δεν είναι κακό στο Ρώτα. Ο Ρώτα εντάξει δεν είναι. Εντάξει, το παιδί προσπάθησε, είχε αυτή την assist, ξέρω εγώ, για τον goal. Θέλει πολύ μεγάλη βελτίωση έτσι. Νομίζω ότι. Εντάξει, εγώ το Ρώτα δεν το θεωρώ ότι με την παρουσία του Λίρατζη. Του Σάλιακα, που ελπίζω κάποια στιγμή να κλειδίσει στην εθνική ομάδα, γιατί είναι άδικο για αυτό το παιδί, γιατί κάνει πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Έτσι με τον Πας Γιάννη. Mm-hmm. Εντάξει, δεν τον θεωρώ ότι είναι βασικό. Πώς θα του βάζει, υπάρχει. Εκεί θα του βάλω γύρω στο 7 στο λόγω τη ασίτ που έκανε. Ωραία. Και του δύο στόπερ. Στο 7 είπα τα παιδιά. Ωραία, ωραία. Όλοι 7 γελάδε. Και έχουμε και ένα αστερίσκο με περίπτωση του Μανολά, έτσι. Γιατί πιάνω από αυτό που λέει ο Μιλτιάδης ότι δεν έχουν εμπειρία στα παιδιά. Εντάξει, ο Μαυροπάνος και στη Στουτγκάρδη είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι 24χρονοι. Ο Μαυροπάνος παίζει. Εντάξει, ο Χατζηδιάκος στην Αλκμαρ τώρα δεν είναι και από τα πλέον κορυφαία πρωταθλήματα σε ό,τι αφορά τις αμυντικές λειτουργίες. Έτσι. Η Ολλανδία δεν χαρακτηρίζεται. Άρα με αυτά τα δεδομένα ο Μανολάς, αν το αποφασίσει, παίρνει τη φανέλα σπίτι του. Ναι, θεωρώ εντάξει ότι ο Κώστας μακάρι να αποφασίσει κάποια στιγμή να γυρίσει στην εθνική ομάδα. Γιατί δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια. Να είστε σίγουροι ότι θα γυρίσει ο Μανολάς στην εθνική ομάδα. Ναι, εντάξει, μακάρι. Και υπάρχει και ο Τζαβέλας πάντα. Πάμε στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, ο Τζαβέλας νομίζω ότι είναι στη Δύση της καριέρας. Δεν νομίζω ότι είναι το μέλλον της εθνικής ομάδας. Εντάξει, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα είναι στη Δύση, ένσημα κολλάει. 8-9-9. Κοίταξε, εγώ από τους τρεις θεωρώ τον Σιώπη ότι ήταν τους κορυφαίους. Έτσι, της ομάδας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το Σιώπη θα έλεγα στο 9 θα τον πήγαινα. Ωραία. Μπουχαλάκης. Γιατί γύρω από αυτόν περιστράφηκαν τα πάντα. Και ο Μάνταλος ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι είναι στην ΑΕΚ. Έτσι, τον είδα το Μάνταλο. Πολύ πιο απελευθερωμένος. Πώς. Πολύ πιο απελευθερωμένος. Ναι. Τον είδα δηλαδή. Είχε συμμετοχή στον γκολ, γενικώς είχε συμμετοχή σε φάσεις τελικές. Ψυχολογία αγκόμενας έχει ο Μάνταλος.
Ο ναι, Μάνταλο είναι τρελό, σαν τι γκόμενε. Είναι δικαιολογημένο, ρε παιδί μου. Είναι σαν τι γκόμενε ο Μάνταλο. Κώστα, είναι... επειδή το ζω στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. Τι πράγμα είναι. Ο Μάνταλο τρώει τη γιούχα τη ζωή του. Και παρόλα αυτά παλεύει, τι να κάνει. Δηλαδή με το που θα χάσει και λάθο γίνει, ο Μάνταλο φταίει. Ναι, Μιλτιάδη, σου θυμίζω. Σου θυμίζω και το Βίντρα. Σου θυμίζω και το Βίντρα στον Παναθηναϊκό. Είναι και κάποια παιδιά που το δέχονται αυτό. Έτσι. Δεν μάσαγε ο Βίντρα. Ο άλλος έχει ψυχολογία της γκόμενας. Ναι, ρε, είναι... παιδί, με επηρεάζει. Ο Βίντρα, ο Βίντρα και σε πόλεμο να πάει. Να σε βρίζω δεν γίνεται. Εντάξει, πόσο να αντέξεις. Ο Βίντρα το Μάνταλο για αυτή την παρουσία του βάλουν ο Αχταράκι. Ωραία, και Μπουχαλάκι. Και του Μπουχαλάκι εκεί στο 7-8. Ωραία. Πάμε και στην επιθετική τριπλέτα. Τι γίνεται. Κοίταξε, για μένα ο Πέλκας ήταν ο κορυφαίος παίκτης του μεταξύ 9 και 10. Ωραία. Δηλαδή γιατί ήταν ο πιο επιδραστικός παίκτης στη διάρκεια του πρώτου ημικρόνου. Δεύτερο ημικρόνου δεν το κρίνω. Όταν έγιναν αλλαγές, πήγαμε στο 4-4-2 κτλ. Εντάξει. Αλλά ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Γιακουμάκης. Νομίζω ήταν ο κορυφαίος για την εθνική ομάδα. Γιακουμάκης. Ο Γιακουμάκης μένα μ' άρεσε γιατί είχε καλές τοποθετήσεις. Πασχόλησε 8. Λιμιός. Και ο Λιμιός, εντάξει, δεν κινήθηκε, δεν φάνηκε πάρα πολύ δηλαδή. Ο Λιμιός έχει μέσο, ρε, ο Λιμιός. Έχει το μάνατζερ. Είχε τρεξίματα, εντάξει, δεν φάνηκε. Όχι, τι είχε Μιλτιά, το Κουτσολιάκο έχει, γι' αυτό παίζει. 7-8-8 εγώ πάντως. Πέλκας, ναι, Γιακουμάκης. 7 δηλαδή, 7 εμείς ο τώρα... Λιμιός, 8 ο Γιακουμάκης και εγώ θα τον Πέλκα στο 9, εντάξει. Εμείς οι 4 άμα είχαμε τον Κουτσολιάκο, θα είχαμε πάει στο CNN και θα μας είχαν τρεις γκόμενες τώρα να μας κάνανε αέρα. Βέβαια. Τι τώρα. Να τα λέμε κι αυτά. Άμα είναι έτσι, ρε Κώστα, θα δώσουμε το τηλέφωνο. Είπαμε, Κώστα, μην αδικούμε τα παιδιά. Ο καθένας παλεύει όσο μπορεί. Εσύ, εγώ είμαι η μόνιμη από εδώ με το Μπουχαλάκι. Κύριοι, όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος. Μάλιστα. Κλισέ, αλλά δεν έβρισκα κάτι άλλο για επίλογο. Λοιπόν, Μιλτιάδη, ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για τα όσα χρήσιμα κουβεντιάσαμε. Καλή δύναμη, καλή περιγραφή. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Καλή περιγραφή. Καλή περιγραφή. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τηλεόραση. Θα έχουν μαζευτεί πιθανολογώ πολλές ερωτήσεις. Και αμέσως μετά θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον φίλο και συνάδελφο Μιχάλη Λιάννη. Να μιλήσουμε και για το κάζο των Ιταλών, έτσι, γιατί είναι επίσης θέμα των ημερών πώς η Σκουάντρα Τζούρα, η ενδυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι εκτός Μουντιάλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν. Γιατί να έρθει λίγο ο Μανώλας, για να κάνει την ομάδα χάλια? Λόγω παλιό χαρακτήρα εννοεί. Γιατί λόγω παλιό χαρακτήρα, δηλαδή. Κάνετε παρέα αυτό που λέει. Το έφαγε το τύπο εδώ πέρα. Εννοεί. Εννοεί και... ότι είναι παλιό χαρακτήρα. Εγώ τι με νοιάζει. Και πού τον ξέρει, είναι κολλητό του. Δεν το ξέρω εγώ γιατί. Γιατί ο Άρντα είναι κολλητό μα και δεν είναι δικηγόρο του, είσαι. Όχι, ρε φίλε, αλλά για να κρίνει κάποιον το χαρακτήρα πρέπει να το γνωρίζει. Πώ ξέρει δηλαδή ότι ο Μανώλα είναι παλιό παιδό, α πούμε. Όχι, δεν αυτό. Εσύ τι είναι καλό παιδί, α πούμε. Ποιο? Ο Μανώλα. Ο Μανώλα τη δουλειά του κάνει ποδοσφαιρικά. Εντάξει, εγώ δεν λέω τη δουλειά του κάνει. Εντάξει. Τι, έχει ακούσει δηλαδή να κάνει κουμάντο. Πάμε επόμενη. Λοιπόν, τι να κάνει. Λοιπόν, την ομάδα λέει την κάνουν ρόιδο ο Μάνταλος και ο Τζαβέλας. Ο Μάνταλος την κάνει ρόιδο. Τι λες ρε φίλε, πας καλά. Ο Τζαβέλας δεν, δεν έπαιξε. Τι όχι, γενικά λέει ότι την κάνει την ομάδα. Τρομερός λίντερ λέει, ρωτήστε τα Φερό και το Λιχτενστάιν, θα σας πούν τα καλύτερα, λέει ο Μιχάλης για το Μανολά. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, γελάω γιατί ήταν εύστοχο το σχόλιο. Ναι, ναι, ήταν πολύ. Ναι, ήταν έτσι ωραίο. Λοιπόν. Βλαχοδήμος λέει πολύ καλό τερματοφύλακα σε εξαιρετική περίπτωση, αλλά πιστεύω λέει ότι αδικεί το Πασχαλάκης. Ένα τερματοφύλακα θα παίξει, ρε φίλε. Ένα θα παίξει, ναι. Αυτό είναι. Ο Βλαχοδήμος με την Μπενφίκα είναι στους 8 του Champions League. Ο Πασχαλάκης με τον ΠΑΟΚ είναι στους 8 του Conference League. Είναι δυνατόν να βάζετε λέει σε παίκτη 10 τη στιγμή που κερδίσαμε 0-1. Δηλαδή, αν κερδίσαμε 0-5, τι θα έκανατε. Πάλι 10 θα βάζα. Κολοτούμπες. Ντροπή να παίζει στην εθνική ο Μάνταλος. Την άποψή σου. Φίλε μου, η άποψή σου, η δική σου άποψη είναι ντροπή να μην παίζει ο Μάνταλος στην εθνική ομάδα. Έχετε είναι, φαγωθεί είναι. Όλοι. Ρε, όλοι οι Ελληνάρες του Ραταχέ έχετε τρελαθεί όλοι. Θέλετε μία. Σα χαλάει ο Μπουχαλάκης. Ακούτε τώρα αυτό που λέω και στα YouTube. Λέει την παπάτσα του να πούμε. Τι ξυπνάτε με το Φορτούνι, εσύ ρε, και μου στέλνει εδώ μηνύματα και μου λέει. Τι είπε για το Φορτούνι και γίνει χαμός εδώ πέρα. Εγώ. Ναι, όχι, βγαίνει μαρικό.
Είπα ότι αν δεις τον Παπαδάκη στον Αντένα και τον Φορτούνη, θα πεις χλωμή είναι και οι δύο. Ποιος έκανε εγχείρηση από το πώς το λένε, από το Κωνσταντοπούλιο νοσοκομείο και βγήκε του Φορτούνης. Ο Φορτούνης πριν τραυματιστεί το παιδί, είχε πάρει μια αναδρόμο το οποίο προστικά το Βόλτα. Τώρα τι, να τον ανεβάσουμε τον Φορτούνη, δηλαδή δεν κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Εγώ πήγα στη θέση στο Τουρκολίμανο εκεί στην Καστέλα και μου λένε, καλά κάνεις, λέει, και τα λες για τον Ολυμπιακό. Θέλουμε παιχταράδες, λέει. 7-8 παίκτες θέλει ο Ολυμπιακός. Πες και τον Αβραμόβιτς. 7-8 παίκτες θέλει. Ναι. Τι τραβάμε. Λοιπόν, α κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, ναι, ο Φορτούνης που τραυματίστηκε. Όχι, ρε φίλε. Τι. Ναι. Δηλαδή, εγώ αν πάθω εγώ δύο εμφράγματα τώρα και ένα κεφαλικό, θα είμαι και ο Καρατζαφέρης ή ο άλλος εδώ πέρα, λέω, τα νέα και τέτοια. Τι σχέση έχει, ρε φίλε, το εμφράγμα και το κεφαλικό? Το ίδιο πράγμα είναι, ρε φίλε. Μα ο Φορτούνης δύο χρόνια έχει πάρει την κάτω βόλτα. Τραυματίζεται κιόλας. Και εσείς περιμένετε ο Φορτούνης να παίξει μπάλα σε υψηλό επίπεδο? Μην βιάζεσαι. Θα τον δεις στην Τούμπα σε λίγες ημέρες. Ε, στην Τούμπα. Θα τον δεις στην Τούμπα. Ξέρεις τι, οι Λατίνοι λέγανε «Σκρίπτα Μάνεν». Κρατήστε τα τώρα, υπάρχουν και τα βίντεο. Δεν ξέρω, στο Κορδελιό τι λένε. Μας βλέπω, βλέπω εγώ. Μας βλέπω στο Εγάλο και στο Κορδελιό «Σκρίπτα Μάνεν», τώρα δεν καταλαβαίνω τι λένε. Εντάξει, τα γραπτά λέει μένουν. Τώρα μένουν και τα βίντεο. Πρόσεχε. Ναι. Είμαι πολύ προσεκτικός εγώ σαν τι λέω. Εσύ περιμένεις τώρα το Φορτούνι. Δύο χρόνια αντεφορμέ και ένα χρόνο τραυματία. Γιατί είναι δύο χρόνια αντεφορμέ, ρε φίλε, μην τραυματιστεί, δεν ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας? Λοιπόν, ήτανε. Έχουμε επιστρέψει. Βασικός ήτανε. Δεν ήταν βασικός, αλλά ήταν η πρώτη επιλογή και φαίνεται και λοιπόν, η απουσία του πόσο σημαντική κουράστηκα. Είναι. Άσε να το δούμε το Φορτούνι και θα ξαναλέμε. Λοιπόν. Μα τώρα εδώ. Ξέρεις ποιον σε έχω στη γραμμή? Το φίλο μου, το τεράστιο. Τον ένα και μοναδικό. Το Αργιανάκι. Το Αργιανάκι έχεις εκεί. Αργιανάρα, όχι Αργιανάκι. Γεια σου, Μιχάλη. Άστα τα Αργιανάκια. Όταν πήρε τελευταία φορά τίτλο η ομάδα του, ο Λεάνης πρέπει να ήταν μηνών. Εντάξει. Τα ακούς? Ραυτόπουλε, και εσύ είναι δύο. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, νάτος. Άσε τον Άρη. Από αυτά που λέγατε, αλλά δεν πήρε. Τι είπες, Μιχάλη? Λέγαμε το Αργιανάκι θα βγάλουμε και λέει όλος Αργιανάρα και του λέω τελευταία φορά που πήρε τίτλο η ομάδα του Λεάνη, ο Λεάνης πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, στον παιδικό σταθμό ή ακόμα να πήγαινε με τα Πάμπερς, θα πούμε. Αν και τότε Πάμπερς δεν είχαμε, αν θυμάσαι καλά. Και σένα τι σε νοιάζει, έδειξε αρχείο, δουλεύεις? Δεν ξέρω. Πάρτι να έχεις. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Άμα δουλεύεις αρχείο, πήγαινε στο δεύτερο, σφράγγισε το να πάρεις παράβολο. Εντάξει, για πες μας. Λοιπόν, ωραία, επειδή κάναμε κουβέντα νωρίτερα και με τον Μητριάλ, τον Παγιωτόπουλο για την εθνική ομάδα, θα ήθελα πριν πούμε για σκουάντρα Τζούρα, Μιχάλη, έτσι τις πρώτες εντυπώσεις από ΓΕΤ και εθνική. Ναι. Ξέρεις τώρα, Γιάννη, εγώ με την εθνική, είναι η εθνική την οποία γουστάρω να βλέπω για να μπορώ να κάνω ζάπινγκ. Κατάλαβα. Και είμαι και ειλικρινής, δεν το κρύψα ποτέ. Ναι. Δεν πρώτες εντυπώσεις. Καταρχήν, έχω δει μόνο το ένα παιχνίδι, έτσι, αυτό με την Ρουμανία. Ναι. Θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν από τυχεροί ως πολύ τυχεροί, έτσι. Δεν νομίζω ότι είχαμε κάτι το αξιόλογο να παρουσιάσουμε. Εγώ συνεχίζω να λέω, το ξέρεις εσύ, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, και θα το επαναλάβω, το ότι η Εθνική, αν δεν αποκτήσει μια φυσιογνωμία στο παιχνίδι της συγκεκριμένη και αν δεν περάσει, επειδή θεωρώ ότι δεν έχει την πολυτέλεια της ποιότητας, αν δεν περάσει στη λογική του κορμού, εδώ τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει από την Εθνική περισσότερα από όσα έχουν περάσει οι γραμματείς στα Υπουργεία. Φοβερό. Εγώ έχω χάσει πλέον τον έλεγχο με το ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Όλοι αυτό προσδοκούμε, να επιστρέψουμε σε εποχές, ρε Χάγκελ, όχι στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά τουλάχιστον οι κλήσεις που γίνονται να είναι μετρημένες και να μην γίνεται όχι, αυτό το... Όχι, καταλαβαίνω πώς το λες. Εννοείς στην εποχή της λογικής του, ρε Χάγκελ. Της λογικής, γιατί αυτό το κλειστό κλαμπ είναι λίγο παρερμηνεύεται, είναι και λίγο παρεξηγήσιμο, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε τι εννοούμε, έτσι.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Mm-hmm. Εγώ θα πω ότι η Εθνική θα πρέπει να έχει, να μην λειτουργεί με αποκλεισμούς, αλλά το στη δημιουργία κορμού δεν σημαίνει ότι υπάρχουν αποκλεισμοί. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Αλλά ένας κορμός, όπως όλες τις εθνικές του κόσμου, πρέπει να υπάρχει. Και από την άλλη μεριά, να υπάρχει και μια φυσιογνωμία, η οποία να είναι πολύ 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 συγκεκριμένη και υπηρετήσιμη από αυτούς οι οποίοι είναι στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Τι θέλω να πω με αυτό. Είχαμε το Fanskip, είχαμε ένα άλλο σχήμα. Τώρα έρχεται το Πογιέτ, προφανώς ο άνθρωπος θα έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Με μια αποτυχία αλλάζουμε, τη χρεώνουμε στο Γιάννη, στο Μιχάλη κτλ. Πάμε σε άλλους. Ο άλλος φέρνει άλλους και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω όμως έτσι ότι καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Έτσι απλώς θα τα διορθώνουμε το λάθος μας με λάθος, θα έλεγα εγώ. Ακριβώς. Λοιπόν, Σκουάντρα Τζούρα. Ναι, κοίταξε να δεις, Γιάννη, το έχουμε ξαναζητήσει και αυτό στο παρελθόν. Θεωρώ ότι να πω πριν ξεκινήσεις, Μιχάλη, ότι κάνοντας κάποιες εκπομπές για το Telesport.tv πριν ξεκινήσει το Euro, ο Μιχάλης είχε πει ότι τη βλέπω αυτή την εθνική ομάδα όπως ήταν τότε να φτάνει μέχρι την κορυφή της Ευρώπης και σε δικαίωσε. Ναι. Αλλά. Αλλά κοίταξε να δεις τι γίνεται. Θεωρώ ότι πλέον ποδοσφαιρικά οι φουρνιές έχουν μία ευκαιρία διάκρισης. Και αυτό οφείλεται εμπολής, Γιάννη μου, στον αριθμό των παιχνιδιών που χρεώνονται πλέον οι παίχτες. Τα παιχνίδια πλέον είναι πάρα πολλά. Τα ταξίδια είναι πάρα πολλά. Και από την άλλη μεριά έχει ανοίξει και αυτή η διαδικασία τώρα, μην κρυβόμαστε. Όσον αφορά το Μουντιάλ. Πιο εύκολα πλέον περνάς Πανελλήνιες παρά πας Μουντιάλ. Δηλαδή, πολλά παιχνίδια, κόντρα παιχνίδια, μπαράς, ξεμπαράς, όλες οι ζώνες μέσα. Δηλαδή, δεν γίνεται, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Έτσι. Νομίζω ότι αν το Μουντιάλ δεν πάει αυστηρά σε ζώνες, περιοχές, ακόμα και στο ευρωπαϊκό του κομμάτι που πλέον το έχουν διευρύνει και Ευρώπη θεωρείται και το Καζακστάν και το Αζερβαϊτσάν. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορούν αυτές οι ομάδες πλέον με τις υποχρεώσεις που έχουν οι παίχτες σε επίπεδο διασυλλαγικό να κρατήσουν και το ενδιαφέρον και τη φρεσκάδα. Γιατί είναι αδιανόητο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι Eurovision, αλλά σε αυτό το τελευταίο που μας λες... Είναι Eurovision, αλλά στη Eurovision ψηφίζει ο άλλος από το σπίτι. Ναι. Ο άλλος βγαίνει και τα λέει τρία λεπτά. Δεν τον παίρνω από το Eurovision να τον πάνε από εκεί που τραγουδάει. Αν τραγουδάει, είπαμε σχάρι και γίνεται στο Παρίσι, να τον πάνε τραγουδήσει μία στο Καζακστάν, μία στη Λευκορωσία, μία στη Σουηδία, μία στο Ευρωπαϊκό Μπαγκλαντές και να τον ξαναφέρουν πίσω. Ωραία, αλλά ακόμα κι αν υποθέσουμε για την οικονομία της κουβέντας ότι το καμπιονάτο στην παρούσα φάση μπορεί να είναι μόνο πίσω από την Premier League. Ακόμα κι έτσι, ναι. Όταν είσαι η ενδυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι πρωτοκλασσάτοι ποδοσφαιριστές μπορεί να αφήσουν πίσω την εθνική τους ομάδα για να βάλουν μπροστά τις υποχρεώσεις που έχουν σε τόσο υψηλό επίπεδο στο καμπιονάτο ή στις άλλες ομάδες που αγωνίζουν, στα προγραμματικά που αγωνίζουν. Σωστό το ερώτημά σου. Θα συμπληρώσω κάτι για αυτό που σου έλεγα προηγουμένως. Η μόνη διοργάνωση διεθνή και με διεθνές ενδιαφέρον η οποία έχει κρατήσει την φυσιογνωμία της, αλλά και ένα κομμάτι από τη ζωντάνειά της, ανεξάρτητα από την ποιότητά της, ξέρεις ποιο είναι, mm-hmm. για μένα. Ναι. Το πρωτάθλημα ουσιαστικά εθνών που κάνουν, χωρών που κάνουν στη Λατινική Αμερική, το Copa America. Ναι. Το Copa America, επειδή έχει μια συγκεκριμένη δομή, έτσι, είναι με συγκεκριμένες ζώνες κτλ. Ανεξάρτητα από την ποιότητά του, τη φρασκάδα του πάντα θα τη βρεις. Και αντίστοιχα το ενδιαφέρον του, γιατί δεν χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ναι. Τώρα πάμε στο θέμα των παιχτών, που πολύ ναι. σωστά επισήμανες. Ναι. Λοιπόν, το θέμα με τους παίκτες είναι ότι πλέον ξέρεις πολύ καλά ότι μιλάμε παίκτες οι οποίοι αναπτύσσουν τελείως διαφορετική νοοτροπία και χαρακτήρα από ό,τι ανέπτυξαν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Μπορεί ο Κελίνη να είναι ένας τελευταίος εξ αυτών. Ή να διακρίνεις κάποια τέτοια χαρακτηριστικά στους Σκουάντρα Τζούρα στο Βεράτη.
Αλλά δεν είναι πλέον και ο κανόνας μεταξύ των παιχτών. Το ξέρεις πολύ καλά, Γιάννη, δυστυχώς. Ναι. Και δεν είναι και μόνο ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την Εθνική Ιταλία. Απλώς με την Εθνική Ιταλία το συναντούσες λιγότερο. Το συναντούσες πιο περισσότερο σε χώρες όπως ήταν η Αγγλία ή η Ολλανδία που ήταν πιο μποέμ. Κατάλαβες, στις άλλες χώρες. Αλλά τώρα. Να ρωτήσω κάτι, Μιχάλη. Ναι. Επειδή λένε ότι είμαστε ένα φάτσα, ένα ράτσα, ο απόϊχος αυτού του σοκαριστικού αποκλεισμού και μάλιστα back to back. Γιατί αν θυμάμαι καλά και το 58 με το 62 όταν είχε αποκλειστεί η Εθνική Ιταλία, καπάκι πέρασε. Είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που είναι εκτός από δύο συνεχόμενα Μουντιάλ. Έτσι. Πρώτη φορά στην ιστορία της ήταν την προηγούμενη φορά από ένα και τώρα είναι η πρώτη φορά από δύο, σωστά. Από δύο, ναι. Ο απόϊχος στα πόνερα, υπάρχουν έτσι αντιδράσεις, φωνές από κόσμο. Διάβασα ότι κάποιοι παίκτες σκέφτονται να μην ξαναφορέσουν το εθνόσημο. Για τον Μαντσίνη γίνεται μια κουβέντα ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. Ναι, κοίταξε να δεις, και για τον Μαντσίνη γίνεται αυτή η ιστορία και θεωρώ ότι είναι σημαντική. Θυμάστε ποιος ήταν την προηγούμενη φορά, ήταν ένα δικό μου που λένε. Προπονητής που δεν πήγε στο Μουντιάλ. Λοιπόν, για εκείνον λέγανε ότι είναι μεγάλης ηλικίας και τα λοιπά και ουσιαστικά τερμάτισε εκεί και την προπονητική του καριέρα. Mm-hmm. Υπάρχει και μια δόση πάντα υστερίας, γιατί η σκουάντρα τώρα θα πρέπει να πηγαίνει σε όλα τα Μουντιάλ και όταν πηγαίνει στα Μουντιάλ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να τα κοταχτά κιόλας. Αλλά εγώ... Που από το 6 και μετά δεν συμβαίνει αυτό, έτσι. Ναι, από το 6 και μετά δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως η Ιταλία όταν πηγαίνει σε διοργανώσεις, το έχω πει και το έχω γράψει πολλές φορές, να την φοβάσει όταν είναι πληγωμένη. Σε όλες τις διοργανώσεις, και το 82 και το 6 πάνω σχάρι, ήταν μια πληγωμένη εθνική και πληγωμένη και από εκ των έσω. Έτσι. Και όμως κατάφερε να περάσει αυτές τις αντικσότητες. Στη μία είχαμε το παράνομο στιγμή, στην άλλη είχαμε το Καλτσόπολη, τα θυμάσαι. Mm-hmm. Mm-hmm. Τώρα πάλι ήταν και αυτό μια εθνική η οποία την είχαν κατακρίνει όλοι γιατί δεν είχε καταφέρει, μιλάω για το ευρωπαϊκό, επειδή δεν είχε πάει στο Μουντιάλ το προηγούμενο, διότι άχρηστη και με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι, αυτοί τώρα δεν πήγαν στο Μουντιάλ, σιγά τώρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα κάνουν κάτι. Κι όμως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Μπορεί να το κάνει δεύτερη φορά αυτό όμως, Μιχάλη, να ξανασηκωθεί και να ξαναφτάσει έτσι. Ναι, 100% και θα το κάνει, δεν το συζητάμε. Γιατί από την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν είδες και το παιχνίδι με τα. Τόδα. Τα Σκόπια. Με την Βόρεια Μακεδονία. Ναι, ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν και ένα παιχνίδι λίγο τύχης, έτσι. Προφανώς, αλλά όλοι εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Εντάξει. Το να μείνεις στα 15 κόρνερ, τι να το κάνεις, κράτας στα 15 κόρνερ. Σωστό είναι, αλλά από την άλλη μεριά και οι Αμερικάνοι τι λένε εντάξει. Τώρα, μερικές φορές κερδίζεις, μερικές φορές χάνεις και μερικές φορές βρέει κιόλας. Τι να κάνουν. Δεν είναι όμως τυχαίο, Μιχάλη, δεν είναι όμως τυχαίο, επειδή λέμε για τα Σκόπια, ότι οι Σκοπιάνοι έχουν ανεβασμένο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια και έχουν κάνει επιτυχίες, έτσι. Εντάξει, αλλά δεν θα είναι εύκολο το μάτι του Πορτογαλίου. Το να αφήσει έξω τώρα την ενδυνάμει προλατρεία Ευρώπη. Τι κουβεντιάζουμε. Συμφωνώ με αυτό που λέει και με του δύο, συμφωνώ και με τον Γιάννη. Από την άλλη μεριά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν παίζει ένα ποδόσφαιρο, αυτό που λέω εγώ, το εσωτερικό. Έτσι, ένα ποδόσφαιρο εσωτερικό με την έννοια το ότι όλοι μέσα. Και αν δεν διώχνετε την παγίδα, δεν παίζει κανένα σοβαρό ποδοσφαίρο τώρα. Όχι, βέβαια. Μπορεί να παίρνει τα αποτελέσματα, αλλά παίρνει. Να ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα σου κάτσουν και κάποια καλά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο το οποίο παίζουμε τώρα. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι το να παίξει μια ομάδα έτσι, απέναντι σε ομάδες οι οποίες έβρισκε φρέσκες, τις τιμωρούσαν με 5 και 6 γκολ. Τώρα πλέον αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Γιατί πρώτον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Και δεύτερον, είναι τόσο βαρημένοι παίχτες που σε ομάδες κλειστές είναι πολύ λογικό να μην μπορούν εντάξει, να απαντήσουν με τον τρόπο που θα απαντούσαν σε ομάδες ανοιχτές. Σωστό είναι αυτό, γιατί βλέπουμε και στον οθόνη μας τι χρειάστηκε συσταγωγικά να γίνει για να μείνει εκτός η Ιταλία και το χαμένο πέναλτι με τους Ελβετούς και τα 32 προσπάθειες στην εστία. Καταρχήν, στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε ένα σούτ, το οποίο το σούτ είναι ουσιαστικά της απελπισίας. Έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά έγραψε μέσα. Έγραψε μέσα, εντάξει, πήγε μέσα. Αυτό είναι και, θα πει κάποιος, αυτό είναι και το ποδόσφαιρο. Εγώ θα πω όχι. Αυτό είναι και η τύχη. Το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα. Έτσι και επειδή το ποδόσφαιρο για μένα είναι πολύ βασανισμένο τα τελευταία χρόνια, σε όλα τα επίπεδα του, και το έχω πει και το έχω γράψει πολλές φορές,
και σε όλες τις διοργανώσεις. Καταρχήν είναι καταταλαιπωρημένο, γιατί είναι παιδιά, πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να το βλέπουμε το πράγμα ρεαλιστικά και όχι κοινικά, γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπουμε κοινικά. Και τι σημαίνει η διαφορά του ρεαλιστικά με το κοινικά? Ότι αυτή τη στιγμή καταναλώνουμε περισσότερο ποδόσφαιρο από ό,τι μπορεί να παράγει μέχρι και ο κόσμος. Σίγουρα. Γι' αυτό και σε πρώτο πλάνο βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν τις φυσικές δυνάμεις και τα πνευμόνια και όχι το ταλέντο. Πάμε να έχουμε το ποδόσφαιρο το ρομπότ και όχι το ποδόσφαιρο της φαντασίας. Αλλά θα το κρατήσω αυτό για να κάνουμε κουβέντα πρώτα θεώς σε κάποια άλλη εκπομπή. Ήδη είμαστε εκτός χρόνου. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και εκτός αέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Κωστή, πιο πολύ σε ρόλο ακροατή παρά... Με κουράζουν, ρε εσύ, Γιάννη, αυτές οι κολοεθνικές. Δηλαδή υποφέρω. Εντάξει, μπάσκετ, αλλά νομίζω εθνικές. Ότι πήγε καλά η σημερινή εκπομπή, παρά το γεγονός ότι... Ναι. Αυτό είναι, και να βρίσκουμε και τρόπους λίγο να λυσόμαστε κλπ. Πάντως, λοιπόν, και επειδή μίλησε για τη στιγμή των Σκοπίων ο Μιχάλης, να πούμε βέβαια ότι άμα ο Μπουράκ έκανε το 2-2 στο πέναλτι και πήγε το μάτς. Είμαι σίγουρος ότι η Τουρκία θα το γύριζε. Θα το δούμε. Εντάξει, αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι θα το γύριζε το μάτς. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις. Λοιπόν, κύριοι, τα λέμε πρώτα Θεός μεθαύριο. Να είστε καλά.